Είμαι ο Ελευθεριακός από το blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Τάσο Σαγρή. Τώρα δεν θα σου παρουσιάσω, αν θες να αυτοπαρουσιαστείς. Γιατί έχεις κάνει πολλά πράγματα, οπότε δεν ξέρω. Εσύ τι λες? Εντάξει, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξεκινάω πρώτα από την ποίηση, ας πούμε. Δηλαδή η ποίηση ήταν η πρωταρχική έμπνευση και η πρωταρχική, ας πούμε, δραστηριότητα, έτσι, καλλιτεχνική και... και απλά αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη ήταν το ότι υπήρξε αυτή η σκέψη, ρε παιδί μου, ανάμεσα σε μένα και τους φίλους μου, ας πούμε, το ότι με κάποιο τρόπο η ποίηση πρέπει να είναι μια ποιητική πράξη. Δηλαδή, πέρα από τα λόγια, δηλαδή, είναι και οι πράξεις. Οπότε αναζητήσαμε ποιητικές πράξεις. Τι σημαίνει αυτό, οι ποιητικές πράξεις? Δηλαδή, εμπνεύσεις και οράματα και όνειρα και ιδέες οι οποίες εκφραζόντουσαν στο χαρτί. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, ξέρεις, έφηβοι οι οποίοι συναντιούνται στην Εξάρχεια και ερωτεύονται ένας τον άλλον, μοιράζονται σκέψεις και ιδέες, διαβάζουν ένας τον άλλον ποίηματα βραδιές μεθυσμένοι και σιγά σιγά αρχίζει και δημιουργείται μια παρέα, δηλαδή από πρωταρχικά δηλαδή τους Horror Vacui με τους Groove Machine και τα group τα οποία ήταν εκείνο τον καιρό στη σκηνή, δηλαδή τους Closer, τους Honey Dive, διάφορα συγκροτήματα, τους Night Stalker μετέπειτα, η Στερονόβα με κάποιο τρόπο πέρασαν έτσι από αυτή την εποχή. Όλες αυτές οι παρέες δηλαδή που γυρνάγανε γύρω-γύρω από τα Εξάρχεια και διοργανώνανε πράγματα, κάποια στιγμή, ας πούμε, αυτό το πράγμα αποκρισταλώθηκε σε μια παρέα η οποία αποτέλεσε την ομάδα του Δρόμου του Κενού και δημιουργήθηκε ένα έδαφος στο οποίο μετά μπήκαν και άλλοι άνθρωποι που προερχόντουσαν, ας πούμε, από την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία, την καλών τεχνών και την Πάντιο, δηλαδή το τμήμα της ανθρωπολογίας της Παντίου. Και ήταν και κάποιοι άνθρωποι που ήταν αμυγός, ας πούμε, ποιητές και μουσικοί, DJs και visual artists, video art. Αυτοί οι άνθρωποι φτιάξαν μια παρέα η οποία συναντιόταν σχεδόν καθημερινά, ας πούμε, σε διάφορα σπίτια και στις πλατείες, έβγαινε μαζί τα βράδια και ουσιαστικά δηλαδή δεν είχε στις κλασικές πολιτικές συνελεύσεις, ήταν περισσότερο μια παρέα από φίλους οι οποίοι κατεβάζαν, ας πούμε, όνειρα και σχέδια στους κύκλους τους και αυτά τα σχέδια πραγματονόντουσαν στο δημόσιο χώρο. Και μέσα από αυτό το πράγμα, δηλαδή μέσα από αυτή την κατάσταση, δημιουργήθηκε η ομάδα στον Δρόμο του Κενού. Εντάξει, πολύ καθοριστικό ήταν το ότι όλοι μας πήραμε μέρος στην εξέγερση, αυτό που έμεινε στην ιστορία ως η εξέγερση του Τεμπονέρα, ας πούμε, δηλαδή τα μαθητικά και τη μαθητική και φοιτητική εξέγερση του 1991. Κάποιοι από εμάς ήμασταν στη διαδήλωση του Ανθού της Νεολαίας ένα χρόνο πιο πριν, στην κατάληψη του Πολυτεχνείου ένα χρόνο πιο πριν. Και η επίδραση δηλαδή η οποία είχε η ίδια η εξέγερση, δηλαδή η εξέγερση του Ανθού της Νεολαίας και η επόμενη χρονιά με τα φοιτητικά και τα μαθητικά, εμάς μας βρήκε, κάποιος από εμάς μας βρήκε μόλις είχαμε τελειώσει το Λύκειο και δεν είχαμε μπει ακόμα στο πανεπιστήμιο. Ή κάποιοι από εμάς είχαν μπει σε σχολές. Και όλο αυτό το τρίμηνο, ας πούμε, με τις κατηλημμένες σχολές, όπου τότε οι καταλήψεις ήταν πολύ διαφορετικές από ό,τι τώρα, δηλαδή που μέναμε μέσα στις καταλήψεις, κάναμε συναυλίες και πάρτι κάθε βράδυ σχεδόν και οι πρώτες συναυλίες στον Horror Vacui, για παράδειγμα, ήταν στο κατηλημμένο χημείο, ας πούμε, η πρώτη συναυλία μας ήταν στο κατηλημμένο χημείο. Αυτό το πράγμα μας έδωσε την έμπνευση και την όθηση, ας πούμε, να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε με κάποιο τρόπο δεν θα το πω ακριβώς πολιτική σκέψη, θα το πω πιο πολύ το πολιτικό ένστικτο, ας πούμε, το οποίο είχαμε για εκείνη την εποχή, με την καλλιτεχνική δημιουργικότητα η οποία εκφράζεται στο δημόσιο χώρο. Αυτό είναι ουσιαστικά το πρωταρχικό background, ας πούμε, από εκεί που ξεκινάνε όλα. Άρα δεν είχατε τότε, ας πούμε, σαφή πολιτική άποψη. Ήμασταν σίγουρα όλοι αναρχικοί. Αλλά... Το ξέρατε και οι ίδιοι. Το ξέραμε και οι ίδιοι, ναι. Μπορεί να ήσασταν συμπεριφοριστικά, ρε παιδί μου. Όχι, ήμασταν σίγουρα αναρχικοί. Και είχαμε σίγουρα επιδράσεις από τους Diggers, από το Σαν Φραντσίσκο, δηλαδή το αμερικάνικο underground της δεκαετίας του 60. Και σίγουρα είχαμε επιδράσεις από τους Καταστασιακούς. Δηλαδή, αυτό ήταν εξ αρχής δηλαδή, το σημείο συνάντησης μας σαν παρέα. Εντάξει, όλοι ήμασταν αναρχικοί και όλοι είχαμε επιδράσεις από τα 60's. Δηλαδή το όραμα ουσιαστικά μιας επαναφοράς της αντικουλτούρας, αλλά σε σύγχρονους όρους, δηλαδή σε 90's, ας πούμε, context, σε 90's περιεχόμενα. Και σίγουρα είχαμε επιδράσεις από τους Καταστασιακούς. Και επίσης είχαμε επιδράσεις από τους Beatnik. Δηλαδή όλοι ήμασταν με κάποιο τρόπο beatnik, δηλαδή αυτό χαρακτηριζόμασταν σαν τρόπο ζωής, ας πούμε, και σαν συνθήκη νεο-beatnik. Δηλαδή αυτή η άρνηση στην κανονική εργασία, η άρνηση του ηθικού κώδικα, ας πούμε, του κυρίαρχου ηθικού κώδικα της κοινωνίας, η προσπάθεια του να κάνει τη φαντασία όπλο, ας πούμε, για την αλλαγή του κόσμου, οι ατμόσφαιρες. Δηλαδή αυτή η αίσθηση, η κατασκευή καταστάσεων, ας πούμε, έτσι όπως έρχεται από τους καταστασιακούς, σαν συνθήκη, δηλαδή η λογική του ότι ένα όνειρο μπορεί να πραγματοθεί στο φυσικό τοπίο. Και αυτό στην αρχή πραγματονόταν δηλαδή το πρωταρχικό σχέδιο ήταν, ας πούμε, να μπαίνουμε σε ένα πανεπιστήμιο, να το καταλαμβάνουμε, και όταν θα έρθουν οι ίδιοι φοιτητές που σπουδάζουν το μεσημέρι εκεί, να μην μπορούν να καταλάβουν σε ποιο κτίριο βρίσκονται. Δηλαδή αυτός ο συνδυασμός από φώτα, ήχο, visuals, projections, μιλάμε τώρα για projections πριν ακόμα υπάρχουν βιντεοπρojectors, εντάξει, δηλαδή μηχανές, slide machines, πρίσματα, γυαλιά, φίλτρα, όλη αυτή μια συναισθητική ατμόσφαιρα, ας πούμε, η οποία ουσιαστικά επαναπρογραμμάτιζε, ας πούμε, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την κοινωνική συνύπαρξη. Εντάξει. Είναι καταστασιακό αυτό όντως. Σίγουρα. Ναι. Και έχει και επιδράσει από τα BE, ας πούμε, από τα φεστιβάλ της αντικουλτούρας στη δεκαετία του 60, ας πούμε, τα πρωταρχικά, πριν, ας πούμε, γίνει ακόμα το rock mainstream, ας πούμε. Αυτό το πράγμα. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Το group που ήσουν ήταν η Horror Vacui, σωστά. Ναι. Μετά ήσουν στην ομάδα στον δρόμο του κενού. Ναι. Μετά έγινε, ξέρω, το Κενό Δίκτυο. Ναι. Όλα αυτά τα τρία έχουν ένα κοινό, τη λέξη κενό. Ναι. Γιατί? Ναι, η πρωταρχική έμπνευση του Horror Vacui, ας πούμε, ο τρόμος του κενού, ήρθε από την Τζελίνα την Μπάλα, που ήταν τότε ζωγράφος, μόλις είχε μπει στην Καλών Τεχνών, τώρα πλέον είναι ζωγράφος και καθηγήτρια, και η οποία είχε κατεβάσει, ας πούμε, την ορολογία στον τρόμο του κενού, η οποία στην πραγματικότητα, η πρωταρχική της, ας πούμε, σύλληψη, έγκυται σε έναν όρο τον οποίο χρησιμοποιούν οι αρχαιολόγοι για να μιλήσουν για μια περίοδο η οποία λέγεται σκοτεινή εποχή στα αρχαία χρόνια π.Χ., όπου υπάρχει μια περίοδος ανάμεσα στη Μικηναϊκή εποχή και την μετέπειτα, ας πούμε, τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό, όπου υπάρχει μια σκοτεινή περίοδος στην οποία δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν δηλαδή δομές. Οι αρχαιολόγοι δεν βρίσκουν τίποτα άλλο παρά μόνο αγκεία, σπασμένα αγκεία, τα οποία δεν έχουν καθόλου κενές επιφάνειες. Δηλαδή όλο το αγκείο είναι ζωγραφισμένο και κατεκτημένο, ας πούμε, από τον καλλιτέχνη εν συνόλο. Και υπάρχει αυτή η ανάλυση η οποία λέει ότι ο τρόμος του κενού, ας πούμε, είναι παραγωγή τέχνης και πολιτισμού σε μια εποχή απόλυτης κοινωνικής παρακμής και κοινωνικού χάους. Δηλαδή σε μια εποχή στην οποία ο καλλιτέχνης αισθάνεται τρόμο απέναντι στις κοινωνικές συνθήκες και εκφράζεται με έναν ανάλογο τρόπο. Αυτή ήταν η πρωταρχική σύλληψη, ας πούμε. Εμείς ήμασταν τότε σε μια εποχή στα τέλη της δεκαετίας του 80, όπου υπήρχε αυτή η αίσθηση, πώς να το πούμε, υπήρχε μια έντονη αίσθηση απογοήτευσης από τα κοινωνικά κινήματα και από την... Δεν υπήρχαν ουσιαστικά κοινωνικά κινήματα εκείνη την εποχή. Με εξαίρεση, ας πούμε, ένα μικρό κομμάτι της συγκρουσιακής αναρχίας, η οποία ήταν πολύ λίγοι άνθρωποι που προσπαθούσαν, ας πούμε, να συγκρουστούν με το σύστημα σε μια εποχή στην οποία το σύστημα έχει γενική αποδοχή και δεν υπήρχε ουσιαστικά, δηλαδή, έδαφος να πατήσεις. Έπρεπε να δημιουργήσουμε οι ίδιοι το έδαφος για να υπάρξουμε. Έπρεπε να φτιάξουμε μόνοι μας τους χώρους, ας πούμε, για να υπάρξουμε. Και οπότε ο τρόμος του κενού, δηλαδή, ήταν αυτό το πράγμα, η αίσθηση, δηλαδή, απώλειας, η αίσθηση απουσίας, αυτή η ψυχική κενότητα, ρε παιδί μου, και ο αγώνας ενάντια σε αυτή την αίσθηση. Μετά σιγά σιγά, βέβαια, με κάποιες επιδράσεις οι οποίες υπήρξαν από παιδιά τα οποία περάσαν στο χημικό, κάποια παιδιά από το φυσικό, ας πούμε, υπήρξαν διάφορες αναγνώσεις σε σχέση με τη σύγχρονη φυσική, την κβαντική φυσική και... Γενικά στις αρχές της δεκαετίας του 90, ας πούμε, συζητήθηκαν πολλά πράγματα με τη θεωρία του χάους, ας πούμε, το φράκταλ και όλη αυτή τη θεωρία, ας πούμε, τα σύγχρονα μαθηματικά και την κβαντική φυσική, όπου εκεί υπήρξε και η κατανόηση, ας πούμε, του πράγματος που λέγεται ενιαίο πεδίο και της δύναμης της αλληλεξάρτησης. Και μετέπειτα υπήρξαν κάποιες επιδράσεις από τον βουδισμό σε σχέση με αυτό το πράγμα και το ζεν και το θιβετανικό βουδισμό. Όπου μετάπειτα δηλαδή σιγά σιγά η έννοια του κενού για εμάς πήρε, δηλαδή μέσα στα χρόνια, πήρε πιο πολύ την έννοια της δύναμης της αλληλοσυσχέτισης. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει ένα ατομικό εγώ το οποίο να είναι αυτοϊπαρκτό, αλλά κάθε πράγμα το οποίο υπάρχει παράγεται και δημιουργείται μέσα από την αλληλοσυσχέτισή του με άλλα πράγματα. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή κάτι αυτοίπρακτο στον κόσμο, ότι όλα είναι αλληλοσυσχετιζόμενα και αλληλοεξαρτώμενα. Οπότε το κενό για μας πλέον, ας πούμε, θεωρείται η δύναμη, η ενέργεια της αλληλοεξάρτησης. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει και η έννοια, ας πούμε, του κενού δικτύου. Ναι. Και όλη αυτή η αίσθηση μετά σιγά σιγά, δηλαδή όλες αυτές τις θεωρίες δικτύου που αναπτυχθήκανε μετά από τα μέσα της δεκαετίας του 90, πριν δηλαδή μιλήσουμε για τα δίκτυα ως ίντερνετ, ας πούμε, ή ως ψηφιακά δίκτυα, για μας ήταν, ας πούμε, η έννοια του κοινωνικού δικτύου. Δηλαδή του κοινωνικού δικτύου με την κανονική σημασία, όχι με την έννοια του Facebook, με την έννοια του κοινωνικού δικτύου. Οπότε το κενό δίκτυο ήταν ένα πράγμα, παιδί μου, στο οποίο δηλαδή η βασική αρχή λειτουργίας του πάνω απ' όλα ήταν το ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να πραγματώσει τα σχέδιά του χρησιμοποιώντας ουσιαστικά τη δύναμη όλων των υπολείπων, ότι το άτομο είναι πιο σημαντικό από το σύνολο, ότι το σύνολο δηλαδή δεν έχει την δυνατότητα να επιβάλλει στο άτομο πράγματα, αλλά το άτομο έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει στο σύνολο την άποψή του και τα όνειρά του και τη θέλησή του. Γι' αυτό και πολλές φορές υπογράφουμε, ας πούμε, κείμενα με το όνομά μας, slash κενό δίκτυο. Οπότε ο κάθε συγγραφέας, ο κάθε ποιητής, ο κάθε στοχαστής, ας πούμε, από το κενό δίκτυο έχει τη δυνατότητα δηλαδή να εκφράσει τις ιδέες του χωρίς να πάρει άδεια από την ομάδα για να τις εκφράσει, βάζοντας, ας πούμε, το όνομά του και παύλα κενό δίκτυο, όσοι συμμετέχουν στο κενό δίκτυο. Και εκ των υστέρων, ας πούμε, συζητιούνται κάποια πράγματα, αν υπάρχουν κάποιες διαφωνίες. Οπότε, δηλαδή, αποδεχτήκαμε, ας πούμε, ένα πλουραλισμό, ένα πλουραλιστικό πνεύμα, αποδεχτήκαμε την αντίφαση ως έναν κόσμο αντιφάσεων. Και πάνω απ' όλα προσπαθήσαμε το κάθε πράγμα το οποίο ήξερε ο καθένας μας να το βάζει, ας πούμε, στο σύνολο της ομάδας, ενδυναμώντας την ομάδα, και αυτό το πράγμα το οποίο παράγεται, ας πούμε, σαν σύνολο να μπορεί να ωφελεί και να θεραπεύει, ας πούμε, το άτομο και από μόνο του. Δηλαδή υπάρχει αυτή η διαλεκτική σχέση δηλαδή ανάμεσα στην κοινότητα και το άτομο, η οποία για μας πάντα ξεκινάει από το άτομο σε πρώτη φάση. Δηλαδή πρώτα η ελευθερία του ανθρώπου και μετά η ελευθερία της ανθρωπότητας. Αυτό. Ωραία. Τώρα θέλω να σου πάω κάπου αλλού. Το Indie Free Festival, πώς ξεκίνησε? Ναι, το Indie Free Festival ήταν ουσιαστικά... Ήταν και πολύ πετυχημένο, Ναι, το πρώτο Indie Free Festival έγινε στο Πολυτεχνείο, το δεύτερο έγινε το 1990, το 1991 έγινε στο Πεδίο του Άρους, και από εκεί και πέρα συνέχισα κατά βάση να γίνεται στο Πεδίο του Άρους. Με ξέρετε, στα 2-3 χρόνια που έγινε στο Λόφο του Στρέφη, γιατί είχε κλείσει το Πεδίο του Άρους για ανάπλαση. Κοίτα, υπήρχε αυτή η διάθεση, ας πούμε, αυτή η φαντασίωση, ρε παιδί μου, του μεγάλου ελεύθερου φεστιβάλ. Εντάξει. Ο Γιάννης ο Ραουζέος, ένας από τους ποιητές, ας πούμε, και τους ακτιβιστές της ομάδας, είχε ξεκινήσει ήδη από τα τέλη δεκαετίας του 80 να πηγαίνει στα μεγάλα φεστιβάλ στην Αγγλία. Στο Glastonbury και το Reading και τις άλλες μαζόξεις που γινόντουσαν σε διάφορα μεγάλα φεστιβάλ και τα πρώτα rave, ας πούμε. Και εγώ από την άλλη είχα την ανάγκη, ας πούμε, να φτιάξουμε ένα μηχανισμό, να φτιαχτεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα δίνει έδαφος σε άγνωστα συγκροτήματα να εκφράσουν τη δουλειά τους, δηλαδή ουσιαστικά μια άρνηση του star system. Δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό, το Indie Free Festival, ας πούμε, ένα θεσμό, ας πούμε, από κάποια λόγια μπορείς να πεις, ένα θεσμό του underground, ο οποίος να έχει τέτοια ορατότητα και να είναι τόσο γνωστός, όπου να μπορεί να στηρίξει άγνωστα ονόματα, τα πρωτοεμφανιζόμενα δηλαδή συγκροτήματα, και visual artists και light shows και όλο αυτό το καλλιτεχνικό, ας πούμε, πράγμα το οποίο κάνουμε πάντα, και το οποίο να μπορεί να στηρίξει ανθρώπους να συνεχίσουν τη δουλειά τους και να περάσουν, ας πούμε, πρωταρχικά μέσα από το φεστιβάλ αυτό, και από εκεί και πέρα να γίνουν όσο γνωστοί μπορούν να γίνουν και να αντέξουν να συνεχίσουν να παίζουν όσο περισσότερα χρόνια γίνεται. Γι' αυτό και ένα από τα κριτήρια, ας πούμε, επιλογής των συγκροτημάτων πάντα στο Indie Free Festival, που η πάντα επιλογή γίνεται από όλη την ομάδα μαζί, είναι το κατά πόσο μπορούμε να βολιδοσκοπήσουμε, ας πούμε, συγκροτήματα τα οποία έχουν ένα πραγματικό περιεχόμενο και πραγματικές προθέσεις να συνεχίσουν να παίζουν. Δηλαδή ότι δεν είναι μια ευκαιριακή συνάντηση, ας πούμε, κάποιων φοιτητών που κάνουν την πλάκα τους. Ναι. Ότι είναι δηλαδή παιδιά τα οποία έχουν έντονο, ας πούμε, καλλιτεχνικό αισθητήριο και θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν. Καταλάβες. Οπότε εμείς ουσιαστικά πάντα αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε είναι πυροδοτούμε, δηλαδή ενδυναμώνουμε αυτή την πράξη και τους αφήνουμε να συνεχίσουν την πορεία τους. Πολλοί από αυτούς παραμένουν, ας πούμε, στα φεστιβάλ, παίζουν 2, 3, 4 χρόνια, ας πούμε. Πολλοί από αυτούς παίζουν 1-2 φορές, μετά πηγαίνουν, ας πούμε, σε μεγάλα κλαμπ ή σε μεγάλες συναυλίες και πολλοί από αυτούς ξαναεπιστρέφουν μετά, ξαναφέρνοντας, ας πούμε, μαζί τους κόσμο στο φεστιβάλ. Δηλαδή υπάρχει μια ανατροφοδότηση, ας πούμε, ανάμεσα σε καινούρια συγκροτήματα, τα οποία πρωτοεμφανιζόμενα συγκροτήματα τα οποία κάνουν, ας πούμε, μια πορεία, γίνονται πιο δημοφιλή και τα οποία αυτά μετέπειτα ξαναγυρνάνε και ξαναφέρουν κόσμο στο φεστιβάλ, κάνοντάς το, ας πούμε, πιο αναγνωρισμένο υπό κάποια λογική. Πάντως έχουν περάσει πολλά γκρουπ. Δηλαδή, πρέπει να έχουν περάσει εκατοντάδες συγκροτήματα. Είναι 27 χρόνια φεστιβάλ. Είναι το μοναδικό φεστιβάλ, ίσως στην Ευρώπη, από το underground το οποίο γίνεται, ίσως στον κόσμο, ας πούμε, που γίνεται τόσα χρόνια συνεχόμενα. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι το ότι γνωρίσαμε πάρα πολύ υπέροχους ανθρώπους μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ήταν και ένα έδαφος συνάντησης, ας πούμε, με όλα τα παιδιά της πόλης, από όλη τη χώρα, κόσμος, και από τον κόσμο, δηλαδή, που ερχόταν στο φεστιβάλ, και από τον κόσμο, άπειροι άνθρωποι που έχουν συμμετάσχει στη δημιουργία του, ας πούμε, και το να καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα εκείνο το βράδυ. Άπειροι άνθρωποι που βοηθήσαν με διάφορους τρόπους ανά πάσα στιγμή στο ό,τι προέκυψε. Γιατί μιλάμε για ένα φεστιβάλ χωρίς security, ας πούμε, όπου ο κόσμος αυτό προστατεύει το φεστιβάλ και ο κόσμος ουσιαστικά το διοργανώνει. Και μιλάμε για ένα φεστιβάλ επίσης το οποίο γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη στήριξη των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται να πάρουν αυτή τη μια μπύρα, τις 2 μπύρες, τις 3 μπύρες που θα πάρουν εκείνο το βράδυ, έτσι ώστε όλα τα έξοδα, ας πούμε, να καλυφθούν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή χωρίς security, χωρίς χορηγούς, χωρίς ιδιαίτερα, ας πούμε, προώθηση από τα mass media κτλ. Δηλαδή ούτε καν δελτία τύπου δεν στέλνουμε συνήθως. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Και παρόλα αυτά κατάφερα, δηλαδή, να είναι ένα φεστιβάλ το οποίο μαζεύει κατά μέσο όρο από 4.000 μέχρι 8.000 κόσμο κάθε χρονιά. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο νούμερο. Πολύ καλό. Θέλω να μου πεις, να πάμε λίγο τώρα, να αφήσουμε λίγο αυτό και να πάμε στο εξής. Καλλιτέχνες από οποιοδήποτε πεδίο της τέχνης που πιστεύεις, ας πούμε, εσύ κατάλαβες εκ των υστέρων ή κατάλαβες κάποια στιγμή τους έχουν επηρεάσει. Δηλαδή είτε πριν κάνεις κάτι, είτε μετά, ας πούμε, να κατάλαβες, όπα, ρε, έχω επηρεαστεί, ξέρω εγώ, από αυτόν και δεν το έχω καταλάβει, ξέρω. Ναι. Κοίτα, έχει πλάκα το ότι παρότι ασχολιόμαι κυρίως με την ποίηση και το θέατρο, έντονες επιδράσεις έχω από τη μουσική. Ναι. Ακόμα και αυτά, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, σαν ατμόσφαιρα, η μουσικότητα, ας πούμε, εντάξει. Δηλαδή, σίγουρα πρέπει να αναφέρω τους Doors, ας πούμε, οπωσδήποτε τους Pink Floyd. Τους Cure, δηλαδή καθοριστικές, ας πούμε, στιγμές της ζωής μου σαν συνθήκη, ας πούμε, σαν εμπειρία, σαν βίωμα, ας πούμε, το να ζεις στην τέχνη. Αυτός ο συνδυασμός μουσικής, visual και ποίησης, αυτό είναι πολύ καθοριστικό, ας πούμε, στις βασικές μου πρωταρχικές επιδράσεις. Σίγουρα ήταν επιδραστική η Beatniks. Δηλαδή ο Άλαν Γκίνσμπεργκ οπωσδήποτε και ο Τζακ Κέρουακ και ο Γουίλιαμ Μπάρους, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Σίγουρα ο Ρεμπό, σίγουρα στην πρωταρχική μου, ας πούμε, δηλαδή τουλάχιστον σύλληψη του εαυτού μου. Δηλαδή όταν ήμουν έφηβος, ο Ρεμπό ήταν ό,τι πιο καθοριστικό μου είχε συμβεί στη ζωή μου. Σίγουρα η Κατερίνα Γόγου. Σίγουρα και όλο αυτό το κλίμα των Εξαρχείων, ας πούμε, τις δεκαετίες του 80 που εγώ το γνώρισα, ας πούμε, κατεβαίνοντας στα Εξάρχεια γύρω στο 87, ας πούμε. Την Κατερίνα Γόγου τη συνάντησα μόνο μια φορά στη ζωή μου. Ήμασταν με τον Τζίμιο από Ψαρά Πατέρα στη μεγάλη BMW μηχανή που είχε ο Τζίμιος, αυτή τη σάπια μηχανή που πηγαίνει σιγά σιγά ντουγκου. Και ήμασταν εκεί δίπλα στο παιδαγωγικό, στο χημείο. Και ξαφνικά σταματάει ο Τζίμιος στη μηχανή. Κατεβαίνουμε από τη μηχανή. Και λέει: «Έλα, Κατερίνα, τι γίνεται, που είσαι?» Ξέρεις, η Κατερίνα πήγαινε έτσι. Ήταν, νομίζω, κανένα χρόνο πριν πεθάνει κιόλας. «Έλα, Κατερίνα», της λέει, «τι κάνεις, ας πούμε, ξέρεις τι γίνεται» και τα λοιπά. Έχω μείνει αποσβολωμένος, δεν μπορώ να πω ότι καλησπέρα, ας πούμε. Και πιτσιρικάς κιόλας. Και φεύγει έτσι, χάθηκε μέσα στο διάστημα. Δηλαδή, ξέρεις, απλά χαιρετηθήκαμε, ρε παιδί μου, γιατί γίνεται όλα καλά, ξέρεις, μια χαρά, θα τα πούμε, ρε Τζίμ, πότε θα βρεθούμε και τα λοιπά. Και έφυγε και χάθηκε. Και παρόλα αυτά όμως αυτή ήταν μια στιγμή στην οποία εγώ, δηλαδή, το θυμάμαι, γιατί ήταν, ξέρεις, βασικά, ρε παιδί μου, αν μπορούμε να πούμε για επιδράσεις, πιο πολλοί επιδράσεις έχουν να κάνουν με το ότι πήραμε με όλη τη φάση με το Κενό Δίκτυο, ουσιαστικά όλη η παρέα αυτή. Ουσιαστικά πήραμε κάποια νήματα τα οποία είχαν εγκατελειφθεί και τα ξανασυνδέσαμε και τα ξαναφέραμε στην εποχή μας. με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, οι ρομαντικοί ποιητές, ας πούμε, το underground της δεκαετίας του 60, όσοι είχαν απομείνει από το πρώτο κύμα της αναρχίας της δεκαετίας του 70, όλη αυτή η σύνδεση της αναρχίας με την αντικουλτούρα της δεκαετίας του 70, η εξεγερσιακή αναρχία της δεκαετίας του 80, αυτό το βίωμα, ας πούμε, ξέρεις, που ήμασταν πιτσιρικάδες με δερμάτινα, με καρφιά, ας πούμε, και αρβίλες και στενά παντελόνια. Ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα ήταν ουσιαστικά, δηλαδή, οι επιδράσεις μου έγινε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πράγματα τα οποία θεώρησα πως ήταν πνευματικοί μου φίλοι αυτοί οι άνθρωποι και πράγματα τα οποία ενώσαμε αυτά τα νήματα για να τα ξαναπάμε λίγο παραπέρα. Ουσιαστικά αυτό είναι οι επιδράσεις. Ωραία. Κάποιοι θα μπορεί να έδωσαν την ενασχόληση με την τέχνη, ειδικά ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, τα λεγόμενα, ως κάτι ελεκτίστικο και ουσιαστικά ας πούμε, μη πολιτικό. Δηλαδή, να σου πούνε, ρε φίλε, τώρα εσύ με τι κάθεσαι και ασχολείς, ή όλοι αυτοί που ασχολούνται ας πούμε, με αυτό. Εσύ πιστεύεις ότι η τέχνη είναι πολιτική, και αν είναι με ποιο τρόπο, και χρειάζεται η τέχνη τελικά, ή είναι κάτι όπως λένε, γιατί το λένε όντως ελεκτίστικο και εντάξει τώρα παιδιά. Αφήστε το. Εδώ δεν έχουμε μαζί σου, ας πούμε, να ασχοληθούμε με την τέχνη. Ναι. Στο λέω τώρα. Ναι, το καταλαβαίνετε, ναι. Κοίτα, εγώ πιστεύω, πάντα το πίστευα αυτό το πράγμα, το ότι η τέχνη δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί να αλλάξει τα υποκείμενα τα οποία θα αλλάξουν τον κόσμο. Μπορεί. Μπορεί. Ναι. Δηλαδή, η τέχνη. Και πάνω απ' όλα ούτε καν η τέχνη, πιο πολύ η κοινωνική κουλτούρα ίδια. Γιατί η τέχνη ουσιαστικά είναι μια αποκριστάλλωση μιας ολόκληρης κοινωνικής κουλτούρας. Δηλαδή είναι παρέες που συναντιούνται, φιλίες, έρωτες, εμπειρίες, βιώματα. Δηλαδή είναι ουσιαστικά η αποκριστάλλωση πραγμάτων τα οποία κρύβει ο καθένας μας μέσα του. Και εκείνη που ενώνεται, ας πούμε, εκεί είναι που γίνεται η τέχνη κοινωνική. Είναι όταν καταφέρνει και εκφράζει ουσιαστικά πανανθρώπινα μηνύματα και πανανθρώπινες εμπειρίες. Εντάξει. Όταν δηλαδή καταφέρνει και φέρνει χιλιάδες ανθρώπους μαζί, με κάποιο τρόπο. Όπου οι άνθρωποι, δηλαδή, όταν δημιουργείται μια κοινότητα, ας πούμε. Εντάξει, ο καλλιτέχνης διατηρώντας ας πούμε, την απαρχή ας πούμε, της λειτουργίας του σαμάνου ή του αρχαίου τραγωδού, ας πούμε, του αρχαίου τραγικού ποιητή και όλες αυτές τις αίσθησεις δηλαδή, ενός ανθρώπου ο οποίος βασανίζεται όλη του τη ζωή ώστε να καταφέρει να δημιουργήσει, να συγκρατήσει την κοινότητα, να δημιουργήσει κοινότητα, να διαμορφώσει κοινότητα, να επηρεάσει την κοινότητα, να επηρεαστεί από την κοινότητα, να πάρει μηνύματα, ιδέες από την κοινότητα και να τις ξαναφέρει πίσω σαν συμπεράσματα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες οι οποίες κυλάνε και ρέουν ας πούμε, μέσα στην κοινωνία, συζητιούνται πράγματα, ξέρεις, πράγματα που δεν φαίνονται, αόρατες ας πούμε, δραστηριότητες και διεργασίες μέσα στην κοινωνία, την οποία ο καλλιτέχνης ουσιαστικά είναι σαν μια αντένα η οποία τα συλλαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα και τα ξαναγυρνάει πίσω στην κοινωνία πιο αποκρισταλωμένα, πιο ξεκαθαρισμένα. Οπότε υπό αυτή τη λογική ο καλλιτέχνης έχει να παίξει ρόλο στην κοινωνική απελευθέρωση. Εντάξει, γιατί σαν αναρχικοί καλλιτέχνες ο πρωταρχικός μας σκοπός είναι η κοινωνική απελευθέρωση, η πανανθρώπινη απελευθέρωση. Από τον καπιταλισμό, από την εκμετάλλευση, από την άγνοια, από... ουσιαστικά δηλαδή η πραγμάτωση του συνόλου των δυνατοτήτων του ανθρώπου. Εντάξει, αυτό είναι οι προθέσεις ας πούμε, του αναρχικού καλλιτέχνη έγκυται σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, αυτή είναι η τέχνη. Οπότε ουσιαστικά δηλαδή ο καλλιτέχνης θα πρέπει να είναι ένα πολύ έντονα κοινωνικό άτομο, ακόμα και αν είναι απομονωμένο σε ένα δωμάτιο και σκέφτεται την κοινωνία, πάλι την κοινωνία σκέφτεται. Και ακόμα και όταν καταβυθίζεται ας πούμε στην άβυσσο της δικιάς του ύπαρξης, πάλι ουσιαστικά επιστρέφοντας από αυτό το ταξίδι στην κοινωνία επιστρέφει τα συμπεράσματά του και τα μηνύματά του. Οπότε γι' αυτό το λόγο, ναι, σίγουρα η τέχνη σαν διαδικασία, σαν δραστηριοποίηση έχει πολιτικό νόημα. Ακόμα και όταν δεν το ξέρει. Πιθανόν ακόμα και όταν δεν το ξέρει. Κοίτα, εμείς ούτως ή άλλως κάνουμε ένα διαχωρισμό. Θεωρούμε ας πούμε και την καθεστωτική τέχνη, πολιτική τέχνη. Δηλαδή, υπό κάποια λογική, η Ζέτα Μακρυπούλια είναι πολιτική τέχνη. Εντάξει. Δηλαδή, τα serial στο Mega Channel είναι πολιτική τέχνη. Απλά είναι μια πολιτική τέχνη της αντίδρασης, μια πολιτική τέχνη της δεξιάς, μια πολιτική τέχνη του καπιταλισμού, της κυριαρχίας. Εντάξει. Δεν είναι δηλαδή το ότι κάποια πράγματα είναι εκτός ας πούμε πολιτικής ζώνης. Είναι αθώα, ναι. Εντάξει. Ο καλλιτέχνης ο οποίος θα επιλέξει ας πούμε, να κάνει μια καριέρα και να αφιερώσει ας πούμε, το σύνολο της καθημερινότητάς του αποκλειστικά και μόνο στην καριέρα του και στην ιδιώτευση για να καταφέρει να φτάσει κάποια στιγμή να είναι σε μια σπουδαία γκαλερί και να πουλάει 10.000 ευρώ τον πίνακα ζωγραφικής του, είναι πολιτική τέχνη. Παρότι το αποκρύπτει. παρότι θέλει να πείτε ότι είναι υπεράνω της πολιτικής ή εκτός της πολιτικής, παρότι δηλαδή θέλει να καταγγείλει ας πούμε τους αριστεριστές ή τους αναρχικούς καλλιτέχνες ως πολιτικοποιημένους, ότι αυτός είναι κάτι άλλο, αυτό είναι πολιτική τέχνη. Απλά είναι μια πολιτική τέχνη της αντίδρασης. Είναι μια πολιτική τέχνη της κυριαρχίας. Εντάξει. Οπότε δεν υπάρχει μη πολιτική τέχνη. Και γι' αυτό και εκεί είναι ας πούμε, που μπαίνει ας πούμε, το χάσμα ανάμεσα, ρε παιδί μου, σε αυτό που ονομάζουμε underground, η τέχνη της αντικουλτούρας, η πολιτικοποιημένη τέχνη για τη χάρη της απελευθέρωσης και η πολιτικοποιημένη τέχνη για χάρη της αντίδρασης, για χάρη της κυριαρχίας. Κάποιοι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ο κάθε άνθρωπος γύρω μας πρέπει να πάρει μια θέση στο που βρίσκεται και το που πατάει και το πώς ζει, το ίδιο είναι εξαναγκασμένος και ο καλλιτέχνης να κάνει. Θέλοντας και εμείς και μέσα από τις επιλογές του δηλαδή. Και μπορεί να μην το έχει σκεφτεί καν. Και μπορεί να μην το έχει σκεφτεί καν. Ναι, δηλαδή δεν είναι θέμα απλά και μόνο απόφασης. Είναι θέμα θέσης. Είναι θέμα δραστηριοποίησης. Πού επιλέγεις να βρίσκεσαι, με ποιους ανθρώπους συγχρονίζεσαι, σε ποιους κύκλους συμμετάσχεις και τι τελικά εκφράζεις με αυτά τα πράγματα τα οποία λες. Ωραία. Μια που έλεγες τώρα για πολιτική τέχνη. Εσύ, ας πούμε, πιστεύεις ότι κάνεις πολιτική τέχνη ή στρατευμένη τέχνη? Υπάρχουν διαφορές αυτά? Κοίτα, πολιτική τέχνη κάνει σίγουρα. Μήπως όμως είναι και στρατευμένη? Κοίτα, υπό κάποια λογική δεν θα αρνηθώ την έννοια της στρατευμένης τέχνης, να σου πω την αλήθεια. Παρότι είναι παρεξηγημένη, γιατί η στρατευμένη τέχνη ήταν μια τέχνη στη δεκαετία του, ας πούμε, στον 20ο αιώνα. Ναι, και στον 20ο αιώνα, ας πούμε, στον κόσμο, η στρατευμένη τέχνη ήταν ουσιαστικά στα ελληνική τέχνη. Εντάξει, δηλαδή, σοσιαλιστικός ρεαλισμός, η κομμουνιστική τέχνη, ας πούμε, η τέχνη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Οπότε είναι λογικό μετά τη δεκαετία του 60, ας πούμε, η έννοια της στρατευμένης τέχνης να ήμασταν υποχρεωμένοι να την αποδομήσουμε. Γιατί ήταν μια τέχνη η οποία στήριζε ένα σύστημα πολιταρχίας και ίσως ένα από τα φρικτότερα συστήματα τα οποία εγκαθιδρύθηκαν ποτέ στην ανθρωπότητα. Το σύστημα της Σοβιετικής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά όμως, η συνειδητή απόφαση του να παράγεις τέχνη για χάρη μιας κοινότητας αγωνιζομένων ανθρώπων, για εμένα απαιτεί μια στράτευση. Αυτό δηλαδή το οποίο θέλω να εκφράσω με αυτό το πράγμα είναι το ότι όταν εγώ προσπαθώ να παράγω ποίηση ή να παράγω θέατρο ή να παράγω καταστάσεις, ας πούμε, στην πόλη, πρώτα απ' όλα στοχάζομαι και επικοινωνώ και απευθύνομαι στους αγωνιζόμενους ανθρώπους. Στους ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι έχουν κάνει ήδη ένα βήμα και έχουν μπει σε μια διαδικασία αμφισβήτησης από μόνοι τους. Δηλαδή υπάρχει μια στόχευση. Η στόχευση είναι το να επικοινωνήσουμε με μια κοινότητα, δηλαδή να υπάρξει μια κοινότητα αγωνιζόμενων ανθρώπων, ανθρώπων που βρίσκονται σε μια διαδικασία αμφισβήτησης, και οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα από την τέχνη, όπως και μέσα από την πολιτική σκέψη, όπως και μέσα από τις πράξεις τις κοινωνικές και μέσα από τις πολιτικές πράξεις, θα μπορέσουν να συγκροτήσουν, ας πούμε, ένα μηχανισμό σύγκρουσης με το καθεστώς. Οπότε, υπό αυτή τη λογική, δεν κάνουμε τέχνη εν κενό, δηλαδή σε ένα κοινωνικό τίποτα. Είμαστε μέρος μιας κοινότητας αγωνιζομένων ανθρώπων. Προσπαθούμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι να επικοινωνούν με αυτό το πνεύμα και να ενδυναμωθούμε από αυτούς και αυτοί να ενδυναμωθούν από τις πράξεις μας. Εσύ όμως τώρα μιλάς για ανθρώπους που καταλάβουν είναι ήδη υποψιασμένοι ή είναι ήδη ενταγμένοι. Ναι. Υπό κάποια λογική, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στις εκδηλώσεις μας ξέρουν που έρχονται. Δηλαδή ξέρουν ότι έρχονται σε κάποιες εκδηλώσεις του underground. Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λες εσύ υποψιασμένοι, ας πούμε, οι άνθρωποι τέλος πάντων που βρίσκονται, εμείς τους λέμε άνθρωποι που βρίσκονται σε μια διαδικασία αμφισβήτησης. Είτε αυτό το πράγμα είναι συνειδητό είτε είναι ασυνειδητό. Εντάξει, είναι άνθρωποι σε μια διαδικασία κριτικής σκέψης, σε μια διαδικασία αμφισβήτησης. Που υπάρχει δηλαδή αυτός ο σπόρος, αυτή η λάμψη, ας πούμε, αμφισβήτησης. Αυτό είναι που συμβαίνει, αυτοί οι άνθρωποι είναι εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν είναι κάποιες χιλιάδες. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, ανεπτυγμένη την κριτική σκέψη και μπορούν να καταλάβουν ότι βρίσκονται σε ένα εκμεταλλευτικό σύστημα και ψάχνουν να βρουν απεγνωσμένα τρόπους ή να διαφύγουν ή να ελιχθούν ή να συγκροτήσουν, ας πούμε, μηχανισμούς αντίστασης, είναι εκατομμύρια άνθρωποι. Απλά εμείς αυτό το πράγμα το οποίο προσπαθούμε είναι να βρούμε τρόπους ώστε αυτούς τους ανθρώπους να τους φέρουμε κοντά τον ένα με τον άλλον. Εντάξει, άρα δηλαδή δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή, εμείς, για παράδειγμα, σαν παράδειγμα, μπορούμε να καθίσουμε στην Πανεπιστημίου και να μοιράσουμε 1000 φυλάδια σε τυχαίους περαστικούς. Επιλέγοντας τους όμως έναν έναν. Κοιτάζοντάς τους στα μάτια και καταλαβαίνοντας σε τι φάση βρίσκονται. Εντάξει. Μέσα στα χρόνια, τους αιώνες που κάνουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή, εμείς μοιράζουμε περίπου 250.000 φυλάδια το χρόνο. Εντάξει. Με τα κείμενά μας και τις παρουσιάσεις των εκδηλώσεων. Με το Κενό Δίκτυο τώρα. Και, ναι, και με το Κενό Δίκτυο και με το Ινστιτούτο τελικά ας πούμε. Δεν θα δεις ούτε ένα φυλάδι πεταγμένο στον δρόμο όταν φεύγει ο άνθρωπος που του το έχουμε δώσει. Δηλαδή δεν δίνουμε φυλάδια, δεν καλούμε στις εκδηλώσεις μας όποιον να είναι. Παρ' όλα αυτά καλούμε εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό όμως δεν αποκλείει αυτούς που βρίσκονται εκτός διαδικασίας, όπως το έθεσες, κριτικής σκέψης. Κοίτα να δεις. Εγώ δεν πιστεύω πως. Τι δεν ενδιαφέρουν, δεν. Πιστεύω πως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει τις αποφάσεις τους. Είναι άλλοι εκατομμύρια άνθρωποι που είναι αποφασισμένοι. Πολύ αποφασισμένοι. Ναι, άλλοι δεν τους έχουν πάρει. Ναι. Αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει είναι ότι δημιουργούμε ας πούμε, κάποια bubbles, κάποιες φυσαλίδες. Αυτό που λέμε εφημερή τέχνη, κρατάει ας πούμε, ένα βράδυ, κρατάει ένα διήμερο. Εντάξει, το οποίο αυτή η φυσαλίδα, ή ας πούμε, στο παράδειγμα του Εμπρός ή του Νοσότρος των κοινωνικών κέντρων, κρατάει σε μεγαλύτερη βάση. Δημιουργούμε ουσιαστικά δηλαδή, κάποιους χώρους, κάποιες στιγμές, από τις οποίες περνάνε πάρα πολλοί άνθρωποι. Εντάξει. Δηλαδή, μέσα στον χρόνο, μέσα στη συνέχεια του χρόνου. Με βάση αυτή την κοινότητα, όταν δημιουργείται δηλαδή αυτή η κοινότητα, αυτή η κοινότητα αποκτά μια ορατότητα. Όταν αποκτά ορατότητα αυτή η κοινότητα, περνάνε πάρα πολλοί άνθρωποι. Και τυχαίοι άνθρωποι, και κατά τύχη έρχονται άνθρωποι. Άπειροι άνθρωποι έρχονται κατά τύχη. Άπειροι άνθρωποι έρχονται χωρίς να ξέρουν που βρίσκονται, χωρίς να ξέρουν τι είναι αυτό. Εντάξει. Αλλά μπορεί να ερωτευτούν εκείνο το βράδυ τον έρωτα της ζωής τους και να αλλάξει η ζωή τους για πάντα, ας πούμε. Ή μπορεί να δουν ένα συγκρότημα το οποίο θα πει μια κουβέντα τελικά την οποία θα τους δώσει ένα συμπέρασμα το οποίο τους πήγε τη ζωή αλλού. Εντάξει. Οπότε το ζήτημα δεν είναι ότι αποκλείουμε ας πούμε, ανθρώπους. Το θέμα είναι το πώς δημιουργείς αυτόν τον ελεκτικό μηχανισμό που μπορεί να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι. Και ο ελεκτικός μηχανισμός έγινε στη δημιουργία της κοινότητας. Γι' αυτό λέω ότι πρώτα απ' όλα δηλαδή, μιλάμε για μια τέχνη η οποία είναι μια τέχνη μιας κοινότητας, της κοινότητας των αγωνιζόμενων ανθρώπων. Και αυτή η κοινότητα όμως παράγει ιδέες, ορατές, στο δημόσιο χώρο, απευθύνεται, έχει ανοιχτή απεύθυνση. Δεν είναι μια κλειστή ομάδα η οποία συζητά μεταξύ της, ούτε ένα ελιτίστικο παρτάκι για 200 άτομα τα οποία ξέρουν τη φάση και καλύτερα από τους υπόλοιπους. Εντάξει, εμείς κάνουμε massive event, μαζικά event ανοιχτά στον κόσμο, στις κεντρικές πλατείες, στα πάρκα, στο δημόσιο χώρο. Οπότε, δηλαδή, άπειροι άνθρωποι έρχονται κατά τύχη. Απλά εγώ σου περιγράφω το ποιος είναι ο μηχανισμός, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο συγκροτείται αυτή η κοινότητα, συγκροτείται η ικανότητα του να παράγει αυτές τις καταστάσεις. Ναι, άλλωστε ξεκινήσαμε και την ερώτηση αν πιστεύεις ότι κάνεις πολιτική στρατευμένη τέχνη. Οπότε ναι, εντάξει. Ναι, υπό κάποια λογική ναι, ίσως θα μπορούσαμε να το πούμε πολιτική τέχνη. Ναι. Αν και βασικά περιλαμβάνει σε εμάς τόσο υπαρξιακά στοιχεία που δεν έχει αμιγώς τα χαρακτηριστικά της πολιτικής τέχνης και γι' αυτό πολλές φορές μπερδεύονται με εμάς αμιγώς πολιτικές ομάδες ας πούμε, που δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς πόσο πολιτικοί είμαστε και πόσο όχι. Γιατί σε εμάς ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι το ότι το πολιτικό και το υπαρξιακό δεν διαχωρίζονται μεταξύ τους. Όπως και το ατομικό και το κοινωνικό. Και όπως και η τέχνη και η πολιτική δεν διαχωρίζονται μεταξύ τους. Είναι πράγματα αλληλοσχετιζόμενα. Δηλαδή, ένα πείμα που μιλάει για την ερωτική απογοήτευση μπορεί να είναι πολύ βαθιά πολιτικό από τη στιγμή την οποία απευθύνεται σε εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν ζήσει την ερωτική απογοήτευση και ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να λύσουν αυτό το συνέστημα κενό που αισθάνονται μέσα τους, αυτή την απογοήτευση, αυτή τη μαύρη τρύπα ας πούμε, που αισθάνεσαι μέσα σου όταν έχεις ερωτική απογοήτευση, για παράδειγμα. Οπότε και στην ποίηση και στο θέατρο πολύ περισσότερο το υπαρξιακό στοιχείο, δηλαδή ουσιαστικά στην πραγματικότητα κάνουμε μια υπαρξιακή κοινωνική τέχνη. Αυτό είναι. Και αυτό είναι εμείς που θεωρούμε πολιτική τέχνη. Δηλαδή μια τέχνη η οποία προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα βασικά υπαρξιακά ερωτήματα για χάρη της κοινωνικής αμφισβήτησης. Κατάλαβα. Αυτό. Okay. Ωραία. Θέλω να πεις τι σημαίνει για σένα η έννοια κουλτούρα και τι είναι η αντικουλτούρα, γιατί γενικώς είναι λίγο ασαφή αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε ότι κάνουν κουλτούρα και δεν κάνουν. Και υπάρχουν και άλλοι που λένε ας πούμε, ότι υπηρετούν την αντικουλτούρα και δεν την υπηρετούν τελικά. Για σένα, ας πούμε, τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Και βρίσκονται πάντα σε αντιπαράθεση αυτοί οι δύο πόλοι. Είναι οι δύο πόλοι αντιτιθέμενοι πάντα. Ωραία. Ας προσπαθήσουμε πρώτα να δώσουμε έναν ορισμό στην κουλτούρα. Για μένα η κουλτούρα είναι οι σχέσεις, οι αλληλοσυσχετήσεις. Και είναι και οι επιλογές. Δηλαδή, το τι θεωρούμε σημαντικό και τι ασήμαντο εδώ πέρα που ζούμε είναι η κουλτούρα μας. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Τι θεωρούμε σημαντικό και τι ασήμαντο. Τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε. τι νομίζουμε ότι συμβαίνει και τι συμβαίνει τελικά. Ναι. Και όλο αυτό είναι σχέσεις, είναι προθέσεις και είναι και επιλογές. Mm-hmm. Δηλαδή, πού στεκόμαστε, πού πηγαίνεις όταν βγαίνεις από το σπίτι σου, πού πηγαίνεις, το σπίτι σου πού βρίσκεται, πού είσαι εσύ, έχεις βιβλία ή δεν έχεις, mm-hmm. Βλέπεις τηλεόραση ή πόση τηλεόραση βλέπεις. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει να κάνει με το η τηλεόραση είναι η κουλτούρα, είναι η επιλογή σου η κουλτούρα, είναι η δικιά σου η κουλτούρα, το πώς εσύ επιλέγεις να ζήσεις. Και με ποιους συγχρονίζεσαι. Όλες δηλαδή οι κοινωνικές σχέσεις είναι η κουλτούρα. Mm-hmm. Η αντικουλτούρα έρχεται να δώσει κάποιες άλλες απαντήσεις σε σχέση με την κυρίαρχη κουλτούρα. Δηλαδή οι κυρίαρχες σχέσεις είναι δουλειά, σπίτι, εργασία, δουλειά, σπίτι, μαγαζάκι, μπαράκι, γκόμενες και φασούλα. Αυτή είναι η κυρίαρχη κουλτούρα. Ο καπιταλισμός αυτό το πράγμα πουλάει. Πρέπει να δουλεύεις όλη την ημέρα. Μία που δεν δουλεύεις, μία που είσαι άστεγος, πας φυλακή. Εντάξει. Δεν έχεις μία δραχμή στις παντελόνες, δεν μπορείς να σταθείς πουθενά. Δηλαδή, εγώ το έχω βιώσει αυτό το πράγμα ταξιδεύοντας στην Αμερική, ας πούμε. Που έχω ταξιδέψει δηλαδή σε φαβέλες στο Μεξικό, σε φαβέλες στην Ινδία, στο Πακιστάν, στη μέση στα χωριά. Όσο έχω φοβηθεί στη ζωή μου, ας πούμε, απλά περπατώντας στην Times Square στη Νέα Υόρκη, δεν έχω φοβηθεί πουθενά αλλού. Γιατί αυτό που αισθανόμουν ήταν το ότι. Εάν εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω λεφτά στο παντελόνι μου, δεν υπάρχω. Δεν μπορώ να σταθώ, δεν μπορώ να περπατήσω καν 100 μέτρα. Δεν υπάρχεις. Έχεις εξαφανιστεί. Και κανένας δεν νοιάζεται για σένα, δεν υπάρχουν φίλοι, δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχει σχέση καμία. Ο καθένας είναι ένα ζόμπι το οποίο τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ να καταφέρει και μόνο και μόνο να επιβιώσει. Mm-hmm. Γιατί αν δεν τρέχεις έντονα, το καταλαβαίνει το σύστημα και σε πετάει απ' έξω. Mm-hmm. Οπότε αυτή είναι η κουλτούρα. Στην Αμερική, για παράδειγμα. Η αμερικάνικη κουλτούρα αυτό το πράγμα είναι. Εντάξει, ο νεοφιλελευθερισμός, η κουλτούρα του νεοφιλελευθερισμού είναι αυτό το πράγμα. Τρέχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, γυρνάς στις 8 ώρα το απόγευμα εξαντλημένος όπως στο σπίτι σου, δεν μπορείς ούτε καν. Όχι βιβλίο να διαβάσεις, ούτε σειρά στην τηλεόραση δεν μπορείς να δεις. Δηλαδή, η μαζική αποβλάκωση που προβάλλεται από την τηλεόραση. Σε σύγχρονες συνθήκες δηλαδή, της έντασης, της εντατικοποίησης του νεοφιλελευθερισμού. Όχι μόνο την μπούρδα στην τηλεόραση δεν μπορείς να δεις, ούτε καν αυτό δεν μπορείς να δεις. Όχι να δεις σοβαρές ταινίες, να κινηματογράφο, τέχνη, να παρακολουθείς τα μουσεία ή να διαβάσεις. Δηλαδή προσπαθείς να διαβάσεις σοβαρό κείμενο και σε 10 λεπτά κοιμάσαι. Mm. Οπότε εκεί είναι που παράγεται, δηλαδή η μαζική αποβλάκωση. Με αυτόν τον τρόπο παράγεται. Εξαντλημένα άτομα, χωρίς ελπίδα για κάτι εκτός από αυτό το χαμστερικό κύκλο, ας πούμε, το γύρω-γύρω, ένας φαύλος κύκλος. Η αντικουλτούρα έρχεται σαν απάντηση σε όλα αυτά τα πράγματα. Ουσιαστικά δηλαδή είναι η άρνηση όλων αυτών των σχέσεων και η δημιουργία άλλων σχέσεων. Mm-hmm. Σχέσεων εξισωτικών, αντιεραρχικών, σχέσεων που νοιάζεσαι για τον άλλον και κάποιοι νοιάζονται για σένα, δηλαδή σχέσεις αλληλοβοήθειας, σχέσεις αλληλεγγύης, σχέσεις εναντίωσης, ας πούμε, σίγουρα, δηλαδή η οργάνωση μιας σύγκρουσης, σαφώς. Mm-hmm. Και κυρίως πάνω απ' όλα είναι αυτή η γοητεία, το ότι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τη φαντασία για να αρνηθούμε κάθε είδους εξουσίας. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι η φαντασία στην εξουσία, είναι η φαντασία ενάντια σε κάθε είδους εξουσίας. Mm-hmm. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Δηλαδή η φαντασία ενάντια σε κάθε είδους εξουσίας. Δηλαδή το ότι οι βασικές κοινωνικές συνθήκες, η κυρίαρχη κουλτούρα δηλαδή, μου επιβάλλουν 1, 2, 3, 4, 5 επιλογές. Εγώ θα δημιουργήσω μία άλλη κουλτούρα μαζί με τους δικούς μου ανθρώπους. Τους εκατομμύρια δικούς μου ανθρώπους, γιατί είναι δισεκατομμύρια στην πραγματικότητα οι άνθρωποι που συμμερίζονται αυτές τις ιδέες. Γιατί και ο κάθε άνθρωπος που γυρνάει απογοητευμένος το βράδυ στο σπίτι του και δεν μπορεί όχι να κάνει έρωτα με τη γυναίκα του, ούτε καν να δει τηλεόραση. Εντάξει, αυτό το πράγμα ονειρεύεται. Την απελευθέρωση ονειρεύεται. Όλη η ανθρωπότητα ονειρεύεται την απελευθέρωση. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η βεβαιότητα στους ανθρώπους που συμμετάχουν στο κίνημα της αντικουλτούρας ότι αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουν και τα πράγματα τα οποία λένε έχουν απήχηση. Επικοινωνούν με τους ανθρώπους γιατί επικοινωνούν με το ριζικό πρόβλημα της ανθρωπότητας, την εκμετάλλευση. Το ότι δηλαδή δεν είμαι ελεύθερος και δεν μπορώ να είμαι υπόλογος των επιλογών μου. Mm-hmm. Οπότε κάποιοι άνθρωποι παίρνουν το ρίσκο να καταστρέψουν τις ζωές τους, γιατί στην πραγματικότητα πρέπει να καταστρέψεις τη ζωή σου για να πάρεις μέρος στη διαδικασία διαμόρφωσης της αντικουλτούρας. Αρνείστε δηλαδή τις βασικές ροές, τις βασικές διαδρομές ζωής και αναλόγως με το χαρακτήρα σου ή καταλήγεις απογοητευμένος και μόνος σου επειδή έχεις αρνηθεί τον παρόντα κόσμο αλλά δεν έχεις καταφέρει να απλώσεις την αγάπη την οποία πρέπει να απλώσεις για να συνυπάρξεις με τους υπόλοιπους ανθρώπους στα πλαίσια της αντικουλτούρας, ή αλλιώς μοιράζεσαι τον έρωτα και την αγάπη και διαμορφώνεις, ας πούμε, μια μεγάλη οικογένεια, μια διευρυμένη οικογένεια από εραστές, φίλους, γνωστούς, χώρους, διαστημόπλια που λέμε εμείς, δηλαδή, ξέρεις, καράβια από ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν στο άπειρο και οι οποίοι κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Αυτό είναι η αντικουλτούρα. Ωραία. Πιστεύεις ότι οι μορφές, ας πούμε, οι κινήσεις ριζοσπαστικής τέχνης αφομοιώνονται, έχει η κυριαρχική κουλτούρα τους μηχανισμούς να τις αφομοιώνει? Σίγουρα. Πώς μπορούν να αντισταθούν όμως? Υπάρχουν τρόποι αντίστασης? Κοίτα, μέσα στα χρόνια ο καπιταλισμός παράγει περιεχόμενα αποκλειστικά και μόνο σε μεγάλο βαθμό αφομοιώνοντας φόρμες της αντικουλτούρας. Αυτό συνέβαινε κυρίως, ας πούμε, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ο καπιταλισμός έχει φτάσει βέβαια σε ένα σημείο πλέον που δεν χρειάζεται καν αυτό. Δηλαδή, η μαζική αποβλάκωση έχει γίνει τόσο κυρίαρχη, όπου ο αστικός πολιτισμός δεν χρειάζεται πλέον να παράγει καν περιεχόμενα. Δηλαδή, παράγει σκουπίδια, τα οποία έχει τους μηχανισμούς να τα κάνει σπουδαία, να τους βάζει μπριγιαντίνη, να φαίνονται σοβαροί τέχνη και σοβαροί κύριοι αυτοί οι οποίοι εκφράζουν αυτές τις ιδέες. Στην πραγματικότητα είναι ένα κούφιο κέλυφος πλέον ο καπιταλισμός. Δεν χρειάζεται καν δηλαδή να αφομοιώσει τις μορφές της αντικουλτούρας ή τις μορφές της αντίδρασης ή της αντίστασης. Και γι' αυτό και καταστέλει σε τόσο βαθμό πολύ περισσότερο πλέον από ό,τι παλιότερα αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, δηλαδή στο Παρίσι, στο Λονδίνο, δεν υπάρχει πλέον αντικουλτούρα, γιατί η καταστολή είναι τόσο βαθιά που έχουν μείνει ψήγματα, ας πούμε, αυτού του παλιού κόσμου. Και κάθε άνθρωπος, δηλαδή όλες αυτές οι παρέες που είναι οι σύντροφοί μας, ας πούμε, οι άνθρωποι που συνεχίζουν να παλεύουν, ας πούμε, για να παράγουν περιεχόμενα αντίστασης σε εκείνες τις χώρες, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Σε πολύ βαθιές συνθήκες καταστολής. Δηλαδή πλέον. Και δεν παράγει κιόλας πλέον. Οι μεγάλες μητροπόλεις δηλαδή δεν παράγουν πλέον με την ταχύτητα την οποία παρήγαγαν νέες μορφές τέχνης. Γιατί βρίσκονται υπό καταστολή οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή το mainstream έχει κυριαρχήσει απόλυτα, είναι βλακώδες και όλα τα ριζώματα δηλαδή από κάτω είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκφραστούν και να αποκτήσουν κάποια επίδραση. Παρ' όλα αυτά όμως, λόγω του ότι οι άνθρωποι φρικάρουν, γιατί βρίσκονται, ας πούμε, ξέρεις, σε μια ρομποτική συνθήκη επανάληψης, διαρκούς επανάληψης, και βρίσκονται και σε πολύ έντονο άγχος ούτως ή άλλως οι άνθρωποι, δηλαδή αυτή η ανασφάλεια, παράγει τέχνη ακόμα, με ουσιαστικούς όρους. Μια πιο φρικαρισμένη τέχνη σε κάποιο βαθμό, ή πιο φρικαρισμένες σχέσεις, ή εγκληματικότητα για παράδειγμα, που παράγει και εγκληματικότητα, ας πούμε, αυτό το φρικαρισμό, αλλά παρόλα αυτά παράγεται, ας πούμε, αντίσταση. Οπότε δηλαδή. Σίγουρα πρέπει να δεχθούμε ως δεδομένο ότι κάθε τι που κάνουμε αφομοιώνεται από το κυρίαρχο σύστημα και επαναμιξάρεται, ας πούμε, και επαναμοιράζεται στον κόσμο με όποιο τρόπο επιλέξουν διάφοροι managers για να βγάλουν πολλά εκατομμύρια. Αυτό είναι δεδομένο. Με άλλες μορφές, ας πούμε. Ναι. Και σε άλλους χώρους. Για άλλους λόγους. Ναι. Εντάξει. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Απλά από την άλλη, εμείς αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε, δηλαδή η στρατηγική που ακολουθούμε σε σχέση με αυτό το πράγμα είναι να το παίρνουμε αυτό ως δεδομένο και να διατηρούμε μια διαλεκτική σχέση με κομμάτια του mainstream τα οποία τα ξαναπαίρνουμε πίσω. Δηλαδή, μπορεί κάποιος καλλιτέχνης, αυτό το πράγμα το οποίο σου λέγα για παράδειγμα με το Indie Free Festival, μπορεί κάποιος καλλιτέχνης να περάσει από το Indie Free Festival, να περάσει στο mainstream, και μετά από κάποια χρόνια να ξαναγυρίσει πάλι σε εμάς, ξαναφέρνοντας ένα νόημα, δηλαδή ξαναδίνοντας, ας πούμε, αποσπώντας, ας πούμε, αυτό το κομμάτι από το mainstream και ξαναφέρνοντας το πίσω στο underground. Αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί μόνο εάν το underground είναι τόσο δυνατό που να μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο η συνέχεια, ας πούμε, όλο αυτό το κίνημα το οποίο ξεκίνησε σχεδόν μετά τη μεταπολίτευση, δηλαδή μετά το 73-74, ας πούμε, ουσιαστικά εμφανίζεται πρώτη φορά στο Πολυτεχνείο το 1973. Εντάξει, στην νομική το 1973, στην εξέγερση ενάντια στη δικτατορία. Όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε, ας πούμε, μια ιστορική συνέχεια, τις οποίες εμείς είμαστε απλά συνεχιστές, ας πούμε, με κάποιο τρόπο και μαζί με άπειρες άλλες ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται συγχρόνως στην πόλη παντού. Εντάξει, εμείς ένα μικρό κομμάτι αυτού του πράγματος αποτελούμε. Έχει καταφέρει να δημιουργήσει ζώνες στις πόλεις, στην Ελλάδα, χώρους δηλαδή, πλατείες, περιοχές, ζώνες και σχέσεις οι οποίες έχουν την ικανότητα να αντιστέκονται στο mainstream. Δηλαδή, εγώ είμαι τώρα 45 χρονών. Το Κενό Δίκτυο, η ομάδα στον δρόμο του Κενού είναι 27 χρόνια ομάδα. Αν θέλαμε να ξεπουληθούμε, θα είχαμε ξεπουληθεί από 25 χρονών, δεν υπήρχε θέμα. Θα είχαμε βγάλει και λεφτά και θα ήμασταν και μια χαρά κομπλέ όλοι μας. Η συνειδητή απόφαση να μην κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή να μην ξεπουλήσεις τα όνειρά σου στο παζάρι, δίνει τη δύναμη την οποία έχει το underground στην Ελλάδα, εν αντιθέσει ας πούμε με τις υπόλοιπες χώρες. Στην Αμερική, ας πούμε, για παράδειγμα, πάρα πολλοί σύντροφοι ας πούμε, μας λέγανε το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουν στην Αμερική, το ότι ο μέσος πιτσιρικάς ο οποίος θα δραστηριοποιηθεί στα κοινωνικά κινήματα για 2-3 χρόνια, λόγω του ότι εκεί πέρα έχουν πάρα πολύ ισχυρές NGOs, μη κυβερνητικές οργανώσεις εκατομμυρίων ουσιαστικά, εντάξει, δηλαδή με πολύ μεγάλα budget. Γιατί η κοινωνία των πολιτών παίζει ένα ρόλο εκεί, ας πούμε, ξέρεις, στο νεοφιλελευθερισμό υπάρχει πολύ έντονη η φιλανθρωπία και αυτές οι διαδικασίες κοινωνίας των πολιτών, ας πούμε, με τις μη κυβερνητικές, τεράστιες business εκατομμυρίων ανθρώπων, εκατομμυρίων δολαρίων. Το πρόβλημα το οποίο έχει το κίνημα εκεί είναι το ότι είναι πάρα πολύ εύκολα μέλη του underground ή μέλη των κοινωνικών κινημάτων να αποσχιστούν, ας πούμε, και να γίνονται υπάλληλοι μέσα σε 2-3 χρόνια. Δηλαδή με το που ένα άτομο έτσι ρομαντικό με κάποιες κοινωνικές ευαισθησίες έρχεται, ας πούμε, να κάνει κάτι και εκφράζει κάποιο λόγο, δραστηριοποιείται, μέσα σε ένα χρόνο έχει γίνει υπάλληλος και με πάρα πολύ καλά λεφτά, είτε στον χώρο της τέχνης, είτε στον χώρο των κοινωνικών κινημάτων, και χάνεται η ριζοσπαστικοποίηση. Δηλαδή το ριζοσπαστικό κίνημα χάνει μέλη με αυτόν τον τρόπο εξαγοράς, ας πούμε, των ατόμων του. Αυτό το πράγμα συμβαίνει και εδώ σε κάποιο βαθμό. Αλλά το σύστημα εδώ πέρα δεν ήταν ποτέ τόσο πλούσιο ώστε να μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, στα πλαίσια των κοινωνικών κινημάτων ήταν αδυνατή να το κάνει ούτως ή άλλως, γιατί σταματήσαμε, ας πούμε, την έννοια της μη κυβερνητικής οργάνωσης σαν κοινωνικά ωφέλιμη. Και είναι αποδεδειγμένο μέσα από όλα τα σκάνδαλα, ας πούμε, και από όλη την αλητεία την οποία παίζει στην Ελλάδα με όλα τα λαμόγια που φάγανε εκατομμύρια, ας πούμε. Δεν μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, στάτους μιας κοινωνικής κυβερνητικής οργάνωσης. Και από την άλλη μεριά, από την τέχνη, η τέχνη δεν είναι τόσο μεγάλη βιομηχανία τέχνη στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορεί να εξαγοράσει, ας πούμε, εύκολα μέλη του underground. Και ούτε το Υπουργείο Πολιτισμού έχει λεφτά να αγοράσει, να ρίξει από ένα 5.000 σε όλους τους, ας πούμε, και να τους κάνει υπαλλήλους του κράτους για χάρη μιας τέχνης, μιας αισθητικής τέχνης. Οπότε είμαστε σε μια καλή μοίρα, και λόγω του ότι, ας πούμε, κάποια άτομα της γενιάς μας, ας πούμε, πήραν την απόφαση το ότι η αναρχία δεν είναι ένα εφηβικό φαινόμενο, και το ότι όσο πιο γνωστός γίνεσαι, τόσο πιο ταπεινός πρέπει να είσαι, τόσο περισσότερο πρέπει να αντιστέκεσαι, ας πούμε, στους μηχανισμούς του ίδιου του ξεπουλήματος, δηλαδή το να εγκαταλείψεις τα όνειρά σου. Και εμείς πάντα στο κενό αυτό το πράγμα το οποίο λέγαμε, όταν ξεχνάς τα όνειρά σου, γερνάς πολύ γρήγορα. Εντάξει, υπάρχει, ας πούμε, αυτός ο μηχανισμός αντίστασης σε αυτό το πράγμα. Παρότι είναι δεδομένος σαν μηχανισμός, ο μηχανισμός αφομοίωσης είναι δεδομένος. Δεν υπάρχει, δηλαδή αυτό, όποιος δεν το ξέρει αυτό το πράγμα ή όποιος το αγνοεί, απλά δεν ξέρει που βρίσκεται, ας πούμε. Θα σου πω τώρα τι έχεις πει σε μια συνέντευξή σου, και πάνω σε αυτό θα στηριχτώ, μπορεί να σου φανεί γελίο το ερώτημα που θα σου κάνω. Είχες πει πάνω απ' όλα, λοιπόν, στην εποχή μας δεν μας απασχολεί το στυλ και η φόρμα που επιλέγει ο καλλιτέχνης να εκφραστεί, αλλά μας απασχολούν οι προθέσεις του και η θέση που ο ίδιος θέλει να πάρει στη συλλογική προσπάθεια απελευθέρωσης ανθρωπότητας. Αυτό που πες και πριν, δηλαδή. Και θα σου ρωτήσω το εξής. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος επιλέξει, ας πούμε, εφόσον δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, επειδή όπως το θέτεις, η μορφή που θα ακολουθήσει, επιλέξει να εκφραστεί, ας πούμε, ριζοσπαστικά μέσω, ξέρω εγώ, του σκυλάδικου. Μπορεί να το κάνει. Κάποιοι χιπχοπάδες το προσπαθούν. Για χάρη της business όμως πολλές φορές. Όχι, πολύ ωραία. Κοίτα, ας πούμε, μια μορφή ριζοσπαστικής τέχνης. Ναι, ωραία. Κοίτα, εγώ αυτό το πράγμα το οποίο. Ο λόγος για τον οποίο το. Λέω του σκυλάδικα δεν εννοώ τα κατεξοχήν σκυλάδικα, στα οποία μπορεί να βρει κάποιο νόημα. Ενώ αυτή τη μουσικοκουλτούρα, ας πούμε, της Ελλάδας των τελευταίων 20, ας πούμε, ετών που γινόταν χαμός. Ναι. Αυτό εννοώ. Κοίτα, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, γιατί οι χώροι στους οποίους θα απεχθεί αυτό το πράγμα είναι χώροι της κυριαρχίας. Άρα δεν μιλάμε για ριζοσπαστική τέχνη. Δεν μπορεί να υπάρξει αντιστασιακή τέχνη στο Διογέννης Παλάς. Καταρχάς δεν θα σε βάλουν να παίξεις, αλλά και που να παίξεις πάλι το ίδιο το πλαίσιο οργάνωση των πραγμάτων εκεί δεν αναιρεί κάθε ριζοσπαστικότητα. Άρα παίζει ρόλο και το πλαίσιο, δηλαδή. Πάνω απ' όλα παίζει το πλαίσιο. Πού παίζει και γιατί το κάνει αυτό με προθέσει. Εκεί έγκυται, στι προθέσει. Η ριζοσπαστικότητα έγκυται στι προθέσει. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα το οποίο κάνει. Και στα πλαίσια ποιανού πράγματο. Δηλαδή για να συμβεί τι. Από πού προέρχεσαι και προ τα πού πηγαίνει. Εκεί έγκυται η ριζοσπαστικότητα. Αυτό το πράγμα επίσης έχει να κάνει και με την πειραματική τέχνη. Δηλαδή, η πειραματική τέχνη, ειδικά στην Ελλάδα δυστυχώς, σε μεγάλο βαθμό, είναι mainstream τέχνη. Παρότι δηλαδή θέλει να πλασάρεται σαν αντικομφορμιστική, οι ίδιοι πειραματικοί καλλιτέχνες σε μεγάλο βαθμό είναι εξαγορασμένοι από τη στέγη γραμμάτων και τεχνών, τα μεγάλα μουσεία, δηλαδή είναι δύο-τρεις μεγάλοι θεσμοί οι οποίοι παράγουν, ας πούμε, πειραματική τέχνη. Εντάξει. Εκεί, λόγω του ότι το πλαίσιο πάλι δεν είναι ριζοσπαστικό, δεν μπορεί να υπάρξει ριζοσπαστική τέχνη. Δηλαδή τα περιεχόμενα τα ίδια καταραίουν μέσα στο ίδιο το νόημα της ίδιας της διοργάνωσης, ας πούμε. Σε διακόψω όμως, συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα. Έλεγες τώρα για πειραματική τέχνη. Ναι. Και καταλαβαίνω ότι την ταυτίζεις με τη ριζοσπαστική τέχνη. Θα πρέπει να ταυτίζεται. Απλά δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν ταυτίζεται. Γιατί οι φορείς της πειραματικής τέχνης πολλές φορές είναι φιλελεύθεροι. Άνθρωποι φιλελεύθεροι ξεπουλημένοι στους μεγάλους θεσμούς. Δηλαδή άνθρωποι που θέλουν να κάνουν καριέρα, ας πούμε. Εντάξει. Yeah. Οπότε δηλαδή υπάρχει ένας πειραματισμός στη φόρμα, ο οποίος επειδή δεν συγχρονίζεται με ένα πειραματισμό στο περιεχόμενο και δεν υπάρχει το ανάλογο πλαίσιο, καταραίει σαν νόημα. Καταλαβαίνεις. Εκεί έγκυται δηλαδή το ότι η φόρμα δεν είναι αρκετή, δεν είναι επαρκής. Δηλαδή σίγουρα θέλουμε να ανανεώσουμε τις φόρμες. Σίγουρα θέλουμε να βρούμε δηλαδή νέες μορφές για να πούμε τα ίδια πράγματα. Γιατί εκεί έγκυται, ας πούμε, ο πειραματισμός πάνω στη φόρμα. Τα πράγματα είναι τα ίδια. Οι άνθρωποι θέλουν να ερωτευτούν, να αναπνεύσουν και να τους χτυπήσει ο ήλιος στο πρόσωπο και να είναι ευτυχισμένοι. Αυτό το πράγμα για να το εκφράσεις κάθε φορά μέσω της τέχνης, πειραματίζεσαι πάνω στη φόρμα. Εκεί έγκυται η πειραματική τέχνη, στη φόρμα. Αυτό όμως απαιτεί και ένα πειραματισμό σε σχέση με το περιεχόμενο. Δηλαδή το πώς θα το πεις αυτό το πράγμα και τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πειραματισμό πάνω στο νόημα. Το οποίο χάθηκε, αρνήθηκε κατά τη διάρκεια του μεταμοντέρνου. Και ουσιαστικά υπάρχει ένα έλλειμμα, ας πούμε, περιεχομένο. Δηλαδή το πώς, ας πούμε, τα πράγματα τα οποία ζούμε γύρω μας θα τα εκφράσουμε, ας πούμε, και θα τα κάνουμε ποίηση, θα τα κάνουμε τραγούδια, θα τα κάνουμε θέατρο, θα τα κάνουμε ζωγραφική. Δηλαδή ένας πειραματισμός πάνω στο περιεχόμενο. Και ένας πειραματισμός πάνω στο πλαίσιο. Ναι. Στο πλαίσιο παρουσίασης. Αυτό το πράγμα το οποίο λέμε εμείς η κοινότητα. Σε ποιους ανθρώπους απευθύνεσαι, για ποιο λόγο το κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτά τα τρία πράγματα μαζί παράγουν τη ριζοσπαστική τέχνη. Κανένα από τα τρία πράγματα από μόνο του δεν μπορεί να παράγει ριζοσπαστική τέχνη. Ωραία. Θα σας ρωτήσω τώρα το εξής. Και από την ποιητική σου συλλογή, από ό,τι θυμάμαι, και με τα θεατρικά που έχεις κάνει και σε κείμενα που έχεις, ας πούμε, γράψει, παιδί μου, γενικά, ασχολείσαι ιδιαίτερα με τον άνθρωπο της Μητρόπολης, αν το έχω καταλάβει σωστά. Ναι. Καλά, είναι προφανές ότι ζούμε κι εμείς σε μια Μητρόπολη, οπότε οι εμπειρίες σου είναι από τη Μητρόπολη. Οπότε ένας βασικός λόγος είναι αυτός, φαντάζομαι. Πιστεύεις ότι ο άνθρωπος της Μητρόπολης, ας πούμε, έχει σημαντικές διαφορές, χαώδεις, από τον άνθρωπο της μη Μητρόπολης, αυτός που δεν μένει σε μεγάλη πόλη, ας πούμε. Αυτά που λες εσύ, τον άνθρωπο της Μητρόπολης, αυτά που γράφεις και αυτά που κάνεις, αφορούν και έναν άνθρωπο που δεν έχει σχέση με τη Μητρόπολη, ας πούμε. Ας σου πω. Εγώ πήγα Λύκειο στην πλατεία Βάθης. Είμαι δηλαδή Λύκειο πλατείας Βάθης. Ναι. Στο δεύτερο. Οι εμπειρίες μου, δηλαδή, αυτό που θυμάμαι από τη δεκαετία του 80, ας πούμε, είναι μια γκρίζα πόλη. Ακούγαμε Cure και Joy Division τότε. Ναι. Εντάξει. Θυμάμαι να βρέχει πάρα πολύ. Πώς μου έχει μείνει στη μνήμη, δηλαδή οι βροχερές μέρες, ας πούμε, της δεκαετίας του 80 είναι πιο πολύ, ας πούμε, η μνήμη μου από τη Μητρόπολη. Ήρθε και το Blade Runner μετά. Και μετά τα ταξίδια, ας πούμε, τα πρώτα μου ταξίδια ήταν σε μεγάλες πόλεις. Δηλαδή στο Λονδίνο, στη Ρώμη, στη Γερμανία, στο Αμβούργο μετά στη Νέα Υόρκη. Πιστεύω πως δυστυχώς ή ευτυχώς οι μεγάλες πόλεις είναι το σημείο στο οποίο παράγονται τα περιεχόμενα και επίσης είναι και τα κέντρα εξουσίας. Οπότε δυστυχώς τα πράγματα τα οποία αναγκαζόμαστε, ας πούμε, να λέμε σαν εναντίωση στην εξουσία και την κυρίαρχη πραγματικότητα, την πραγματικότητα της κυριαρχίας στην πραγματικότητα, δυστυχώς απευθύνονται και στους ανθρώπους της επαρχίας, γιατί θέλοντας και μη, οι άνθρωποι της επαρχίας ζουν απλά σε μικρότερες ζώνες όπου η Μητρόπολη επιδράσει σε τέτοιο βαθμό στον τρόπο ζωής τους, στην κουλτούρα τους, στα νομιζόμενά τους, έτσι ώστε δεν υπάρχει διαχωρισμός ουσιαστικά πλέον ανάμεσα στη Μητρόπολη και τη φύση, την επαρχία, τις μικρές πόλεις. Δηλαδή μέσω της τηλεόρασης, το mass media, τις εφημερίδες και το ίντερνετ, ναι, ειδικά η γενιά μας πλέον, δηλαδή ειδικά οι άνθρωποι ας πούμε της δικιάς μας εποχής, είναι απόλυτα καθορισμένοι από την κυρίαρχη κουλτούρα. Ναι. Οπότε η δικιά μας εναντίωση στην κυρίαρχη κουλτούρα εννοείται ότι απευθύνεται και στους ανθρώπους που ζουν στις μικρότερες πόλεις. Αλλά οι εμπνεύσεις και η βάση ας πούμε δηλαδή του αγώνα μας είναι το κέντρο της πόλης. Γι' αυτό και ουσιαστικά το Κενό Δίκτυο είναι ριζωμένο στα Εξάρχεια και είναι μέρο, δηλαδή, εμείς δηλαδή είμαστε, συμμετάσχουμε στο ελεύθερο κοινωνικό κέντρο Νοσότρος που βρίσκεται μέσα στη μέση της πλατείας Εξαρχείων και στο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο Εμπρός, το οποίο βρίσκεται μέσα στη μέση του Ψηρή. Δηλαδή στις ζώνες όπου απλώνεται η καπιταλιστική κυριαρχία και στις ζώνες, στις στιγμές τις οποίες προσπαθούμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας αυτό. Οπότε δεν πιστεύω πως υπάρχει διαχωρισμός. Και δυστυχώς μέσα στα χρόνια έχοντας ταξιδέψει δηλαδή πάρα πολύ, σε πάρα πολλά μέρη σε όλο τον κόσμο, έχω καταλάβει το ότι ο καπιταλισμός πλέον φτάνει και στην τελευταία χερσόνησο της Ινδίας, στο τελευταίο κομματάκι. Όταν δηλαδή στην κάτω-κάτω χερσόνησο της Ινδίας αγοράζεις πατατάκια λέις, γιατί πλέον τα πατατάκια λέει είναι πιο δημοφιλή από τη γιαγιά που έφτιαχνε το πιτάκι με τις πατάτες όταν πήγα πρώτη φορά το 1995 στην Ινδία. Όταν δηλαδή έχεις καταλήξει πλέον να μην μπορείς να αναπνεύσεις ας πούμε, σε κάποιες πόλεις στην Ινδία, γιατί πλέον οι Ινδοί έχουν τα χρήματα να αγοράσουν αυτοκίνητα και το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουν είναι να αγοράζουν αυτοκίνητα. Εντάξει. Όταν βλέπεις επίσης ας πούμε, την οικολογική καταστροφή την οποία παράγει ο καπιταλισμός σε κάθε χώρα στην οποία είναι σε διαδικασία ας πούμε, εκβιομηχάνησης ή κυριαρχίας του καπιταλισμού, που, δηλαδή, ειδικά με παραδείγματα, δηλαδή κάποιες περιοχές στο Μεξικό ή κυρίως κάποιες περιοχές στην Ινδία, είναι τρομακτικό να βλέπεις ότι τελικά ο καπιταλισμός παράγει αποκλειστικά και μόνο σκουπίδια. Τόνους, βουνά, σκουπίδια από ηλίθια, βλακώδη πράγματα, τα οποία είναι άχρηστα. Και τα οποία απλά σου κάνουν έτσι ένα δευτερόλεπτο χαβαλέ, δηλαδή μερικά δευτερόλεπτα μιας στιγμιαίας και βλακώδους ευχαρίστησης, και το οποίο μετά πετάς το πακέτο, εγκαταλείπεις ας πούμε αυτό το. Δηλαδή σου δίνει ένα δευτερόλεπτο ευχαρίστησης, το οποίο παράγει ένα σκουπίδι το οποίο θα μείνει εκεί πέρα για 120 χρόνια. Και όταν το βλέπεις αυτό το πράγμα ας πούμε στην Ινδία, σε χώρες στην Κίνα ας πούμε, δηλαδή που ζώνες ολόκληρες περιοχές, ποτάμια ολόκληρα, βουνά ολόκληρα, ας πούμε, γεμίζουν σκουπίδια από βλακώδη πράγματα. Ξέρεις, κάτι φορές τραβάω κάτι μακροφωτογραφίες, ξέρεις, από τα σκουπίδια, ας πούμε, σε ποτάμια στην Ινδία. Τα οποία είναι τερατώδες, δηλαδή το βλέπεις μπροστά στα μάτια σου. Γιατί, και αναφέρω σαν παράδειγμα την Ινδία, σε σχέση, ας πούμε, με τη Μητρόπολη και τη Φύλη και την επαρχία. Γιατί η Ινδία, όταν πήγα εγώ πρώτη φορά το 1995, είχε κρατήσει ακόμα τη δυνατότητα να έχει τα πάντα. Δηλαδή, είχαν έναν τρόπο ζωής ο οποίος είχε τα πάντα. Και δεν χρειαζόταν τον καπιταλισμό. Δηλαδή, ήταν η γιαγιά στη γωνία και έφτιαχνε το σνακ, ας πούμε, το οποίο το σερβίρανε σε φύλλα μπανάνας, τα οποία το έτρωγες και πέταγες το φύλλο της μπανάνας κάτω και ερχόταν η αγελάδα και έτρωγε το φύλλο της μπανάνας. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πλέον στην Ινδία. Καταλαβες. Και οπότε η Μητρόπολη έχει φτάσει στο τελευταίο χωριό της Ινδίας. Πόσο δε πολύ περισσότερο στη Λιβαδιά, ας πούμε. Σίγουρα, ναι. Οπότε αυτό είναι, δηλαδή, όπου μας ενώνει, ας πούμε, και κάνει ας πούμε, τα πράγματα τα οποία λέμε να θεωρούμε τουλάχιστον εμείς σε μεγάλο βαθμό το ότι έχουν μια πανανθρώπινη απεύθυνση. Ωραία. Θέλω να μου πεις, να πούμε τώρα κάποια πράγματα για το θέατρο, εντάξει. Εμένα με απασχολεί γενικά ρε παιδί μου το θέμα, επειδή το έχω αντιμετωπίσει και εγώ συμμετέχοντας σε διάφορες συλλογικότητες εδώ και χρόνια ας πούμε, και το θέατρο είναι μια συλλογική προσπάθεια, εντάξει. Όταν αναφύονται ας πούμε εγωιστικές συμπεριφορές, εντάξει, στους συντελεστές που φτιάχνουν, ξέρω, θα φτιάξουν μια παράσταση, πώς αντιμετωπίζονται, πώς πρέπει να τις αντιμετωπίζει κάποιος? Το θέατρο δίνει ένα μαγικό παράδειγμα, ας πούμε, δημιουργίας συλλογικότητας, γιατί η συλλογικότητα, ας πούμε, του θέατρου είναι ο θίασος, από τα αρχαία χρόνια, ας πούμε. Για μας το Ινστιτούτο Πειραματικών Τεχνών, που ας πούμε είναι το όχημα με το οποίο πραγματώνουμε τις θεατρικές παραστάσεις, ο θίασος είναι κάτι ιερό. Ο θίασος έγκυται στο γεγονός του ότι ο μοναδικός τρόπος για να είναι επιτυχημένο το αποτέλεσμα είναι ο ένας να νοιάζεται για τον άλλον πάρα πολύ. Και έγκυται και στο γεγονός του ότι πρέπει να προστατέψεις τον εαυτό σου σε απόλυτο βαθμό για χάρη των άλλων. Γιατί αν αρρωστήσεις, για παράδειγμα, καταστράφονται όλοι. Ναι. Εάν μεθύσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, την προηγούμενη μέρα πριν την παράσταση και σε χάλια, ρεζιλεύονται όλοι. Ρεζιλεύεσαι και εσύ, αλλά ρεζιλεύονται και όλοι μαζί σου. Αυτή η αίσθηση δηλαδή του ότι πρέπει να αυτοτελειοποιείσαι για χάρη των άλλων, για μένα είναι ο βασικός μηχανισμός δημιουργίας συλλογικότητας. Δηλαδή, ο βασικός λόγος για να υπάρχει σε μια συλλογικότητα είναι να καλλιεργείς τον εαυτό σου για να μπορείς να βοηθάς τους άλλους. Και όλοι μαζί να δημιουργούν μια δύναμη η οποία αποκτά δημόσιο χαρακτήρα. Και αυτό το πράγμα είναι ένα πράγμα το οποίο, δηλαδή, πρώτα απ' όλα το μάθαμε από το Κενό Δίκτυο, εντάξει, που ήταν και πολύ πιο ανοιχτό και πολύ πιο χαλαρό το πλαίσιο κιόλας. Γιατί κάναμε όλοι διαφορετικά πράγματα τα οποία τα συνενώναμε με κάποιο περίεργο patchwork, ας πούμε, και φτιάχναμε κάποια διάφορα περίεργα puzzle, ας πούμε. Ξέρεις, ο ανθρωπολόγος, ο οποίος ξαφνικά γίνεται DJ, ας πούμε, ο DJ ο οποίος μαθαίνει ανθρωπολογία, ξέρεις, ο αρχιτέκτονας ο οποίος κάνει flyer για rave party, και ο τραγουδιστής του συγκροτήματος ο οποίος συζητάει σε ένα κύκλο για την αναρχία. Εντάξει. Όλο αυτό για να μπορεί να πραγματοθεί έγκυται σε αυτό το πράγμα. Το ότι δηλαδή. Και γι' αυτό και δεν καήκαμε ουσιαστικά μέσα στα χρόνια. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο, ας πούμε, δεν μας πήρε όλο αυτό το κύμα, ας πούμε, ξέρεις, από ξενύχτια, κρεπάλες και drugs και όλο αυτό το πράγμα, ήταν γιατί πάντα είχαμε ανθρώπους πρώτα απ' όλα να μας προσέχουν, και αισθανόμαστε κι εμείς υπεύθυνοι του να προσέχουμε τον εαυτό μας για να μην ρεζιλέψουμε την ομάδα. Οπότε εκεί έγκυται ο εγωισμός. Δηλαδή, υπάρχει ένας ωφέλιμος εγωισμός, μια ωφέλιμη υπερηφάνεια, εντάξει, η οποία αν βρει το ανάλογο πλαίσιο αμοιβαίας φροντίδας και εκφράζεται και δεν πατάει τους υπόλοιπους. Και επίσης σίγουρα χρειάζεται, ας πούμε, μια βάση στα αναρχικά ιδεώδη. Δηλαδή τα αναρχικά ιδεώδη, λόγω του ότι, ας πούμε, η βασική αρχή, ας πούμε, της αναρχίας είναι η ισότητα, η πραγμάτωση αυτής της ισότητας είναι που αποδεικνύεται αναρχία. Ναι. Δηλαδή, ο μόνος λόγος για να είσαι αναρχικός είναι για να πραγματώσεις την ισότητα. Τη στιγμή που πραγματώνεις την ισότητα είναι που γίνεσαι αναρχικός. Άρα, δηλαδή, το να καλλιεργείς τον εαυτό σου, το να είσαι ταπεινός, ας πούμε, με μια υπερήφανη όμως λογική, δηλαδή με μια αυτοκρατορική λογική, δηλαδή να μπορείς να σταθείς παντού, να εκφράσεις τις ιδέες σου, να υπερασπιστείς τον εαυτό σου και την ομάδα σου, εντάξει. Αλλά την ίδια στιγμή αυτό το πράγμα να γίνεται με μια ταπεινότητα, όπου δηλαδή ο νέος πρέπει να αναγνωρίζεται σαν πιο σοφός από τον παλιό, όπου οι κοπέλες πρέπει να ακούγονται περισσότερο από τους άντρες, και πρέπει οι άλλες κοπέλες να βοηθούν τις κοπέλες οι οποίες δεν έχουν τον τζαμπουκά να μιλήσουν, να βρουν τον τζαμπουκά να μιλήσουν τελικά. Όπου δηλαδή ο ένας προστατεύει τον άλλον με έναν τρόπο ώστε τελικά να αποδεικνύεται η αναρχία και να τη ζεις τελικά την αναρχία. Αυτό είναι το νόημα της συμμετοχής σε μια συλλογικότητα. Γιατί το μαγικό με τη συλλογικότητα, όπως και το μαγικό με το θίασο, ας πούμε, είναι ότι τελικά όταν αυτό το πράγμα επιτυγχάνεται, ζεις την αναρχία. Δηλαδή η αναρχία δεν είναι κάτι το οποίο το ονειρευόμαστε και αγωνιζόμαστε για αυτό στο μέλλον. Είναι κάτι το οποίο το ζούμε τώρα, και επειδή το ζούμε απλώνεται και διαχέεται στην κοινωνία. Μόνο όταν ζούμε την αναρχία, η αναρχία μπορεί να απλωθεί στην κοινωνία. Εάν δεν τη ζούμε εμείς οι ίδιοι οι οποίοι συμμετάσχουμε στις ομάδες, δεν έχει κανένα νόημα η συζήτηση. Καταρχάς δεν έχει κανένα νόημα, γιατί ρεζιλευόμαστε αμα το δευτερόλεπτο σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή, οι αναρχικοί, λόγω του ότι δεν ζητούν από τους ανθρώπους να είναι πελάτες τους ή να είναι ψηφοφόροι τους, οι άνθρωποι σέβονται και εμπιστεύονται τους αναρχικούς. Παρότι δηλαδή ο αστικός τύπος θέλει να το παρουσιάσει διαφορετικά, αυτό το πράγμα το οποίο έχω ζήσει, ας πούμε, στις πλατείες και στις γειτονιές όλου του κόσμου, όταν εκφράζεις αυτές τις ιδέες με έναν υγιή και ειλικρινή τρόπο, οι άνθρωποι τις σέβονται και τις αποδέχονται. Και όχι αφιψηλού. Ναι, και όχι αφιψηλού, όχι ελιτίστικα, όχι ως ο περίεργος του χωριού ή ο διαφορετικός σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ή εγώ θα σου πω τι θα κάνεις, ακριβώς. Γιατί οι αναρχικοί, σου λέω, δεν θέλουμε από τους ανθρώπους, δεν τους θέλουμε τους ανθρώπους, ούτε πελάτες, ούτε ψηφοφόρους. Άρα, λόγω του ότι, ας πούμε, οι προθέσεις είναι υγιείς, όταν πραγματώνονται, όταν βιώνονται δηλαδή μέσα στις συλλογικότητες και πραγματώνονται, αποκτούν πολύ μεγάλη επίδραση και σεβασμό από την κοινωνία. Όταν όμως δεν πραγματώνονται, έχεις γίνει ρεζίλη μέσα σε δευτερόλεπτα. Γιατί έχεις γίνει ίδιος με τους άλλους, χωρίς βέβαια να έχεις ούτε τη δύναμη, ούτε την επίδραση που έχουν οι άλλοι. Γιατί ο κάθε πρωθυπουργός ή ο κάθε υπουργός μπορεί να γίνει όσο ρεζίλη θέλει, αλλά έχει κάθε τηλεόραση να παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ τη μούρη του και να λέει ό,τι και να λέει να ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Εντάξει. Οπότε όσο ρεζίλη και να γίνει αυτός, εκεί η πιπίλα δεν λειτουργεί. Οι άνθρωποι θα τον ακούσουν και αυτόν. Θα είναι μέρος στον εγκέφαλό σου, θα τον έχεις και αυτόν στο κεφάλι σου. Αλλά οι αναρχικοί λόγω δεν έχουν τα mass media και δεν έχουν αυτή τη. Το στάτους, ας πούμε, τα πράγματα τα οποία λέμε δεν έχουν το στάτους τα οποία βάζει σαν ζάχαρη άχνη από πάνω ο αστικός τύπος, εντάξει. Οπότε μόνο οι σχέσεις μας και οι προθέσεις μας είναι που τελικά πραγματώνουν το όνειρό μας και με αυτόν τον τρόπο αυτό το πράγμα απλώνεται στην κοινωνία. Και αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό και για το θέατρο για μένα. Δηλαδή όλη αυτή η σκέψη δηλαδή με έκανε να προσπαθώ πάντα δηλαδή να το εκφράζω αυτό το νόημα, ας πούμε, να το εκφράζω και στους ανθρώπους που συμμετάσχουν στο θέατρο που δεν είναι αναρχικοί. Γιατί στο θέατρο σαφώς δεν γίνεται, ας πούμε, να γίνει. Γιατί στο κάτω-κάτω πάνω απ' όλα θα επιλέξει έναν ηθοποιό επειδή ταιριάζει με τον ρόλο πρώτα απ' όλα. Εντάξει, φυσιογνωμικά, σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά όμως εκεί ήταν που κατάλαβα, ρε παιδί μου, το ότι κάποια πράγματα τα οποία έχουμε δοκιμάσει και έχουμε πειραματιστεί με αυτά μέσα, ας πούμε, στους κλειστούς κύκλους, ας πούμε, των αναρχικών συλλογικότητων, μπορούν να εφαρμοστούν και στην επαφή μας με ανθρώπους που δεν είναι αναρχικοί. Και αυτό το πράγμα δηλαδή το μάθαμε και μετά από την εξέγερση του Δεκέμβρη του 8, που η στρατηγική απόφαση, ας πούμε, του αναρχικού χώρου ήταν να συνυπάρξει, ας πούμε, με άλλα κοινωνικά υποκείμενα σε κοινωνικά εγχειρήματα. Εντάξει. Και στο θέατρο επίσης, όπου αναγκάζεσαι δηλαδή να επικοινωνήσεις με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αναρχικοί ή δεν έχουν μια στράτευση, ας πούμε, πολιτική ή στο κάτω-κάτω πολλές φορές δεν γνωρίζουν κιόλας, ας πούμε, αυτές τις ιδέες ή έχουν μια συγκεκριμένη, ας πούμε, άποψη για το τι στο διάλογο πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά όμως, η ανθρωπιστική, ας πούμε, δεν είναι σωστή να το πούμε ανθρωπιστική, αλλά, ας πούμε, η ανθρώπινη πλευρά, ας πούμε, της αναρχίας είναι ένα πλαίσιο στο οποίο μπορείς να κάνεις θέατρο. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αναρχικοί. Ωραία. Τώρα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Υπηρετείς και εσύ μια μορφή, ας πούμε, θεάτρου, ως μορφή θα το πω τώρα, έτσι, και ως διαδικασία, η οποία απαιτεί, ας πούμε, το εξής σχήμα, ρε παιδί μου. Εσύ είσαι ο σκηνοθέτης, οι ηθοποιοί είναι πάνω στη σκηνή, οι θεατές είναι από κάτω. Δηλαδή η αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ κοινού και ηθοποιών είναι η αλληλεπίδραση που υπάρχει και σε ένα, ας πούμε, συμβατικό έργο ή σε ένα συμβατικό θέατρο. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να είναι κάπως αλλιώς, ας πούμε, η μορφή του θέατρου ή θα μπορούσε να γίνει ένα θέατρο, ξέρω εγώ, εντός ή εκτός αγωγικών ριζοσπαστικό με άλλη σχέση θεατή και ηθοποιών? Δηλαδή, κατάλαβες το στόχο. Καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Είναι ένα ερώτημα της δεκαετίας του 60. Κοίτα, σε πρώτη φάση αυτό το πράγμα, ας πούμε για το σκηνοθέτη. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Εντάξει. Ο ρόλος του σκηνοθέτη. Ο ρόλος του σκηνοθέτη απαιτεί σίγουρα μια υπευθυνότητα. Εγώ πιστεύω ότι η άρνηση της εξουσίας, δηλαδή η αναρχική πλευρά, αυτό το νομιζόμενο, ας πούμε, η βασική αρχή της άρνησης της εξουσίας, απαιτεί υπευθυνότητα. Δηλαδή παράγει υπεύθυνους ανθρώπους, οι οποίοι για κάποια δευτερόλεπτα, για κάποιες μέρες, για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εκλαμβάνουν μια θέση ευθύνης. Εντάξει, μόνο έτσι μπορούμε να καταργήσουμε την εξουσία, παίρνοντας την ευθύνη. Ωραία. Υπ' αυτή τη λογική, ο σκηνοθέτης παίρνει την ευθύνη του να γίνει τα μάτια του θεατή για χάρη του ηθοποιού. Δηλαδή, αυτό που κάνει ο σκηνοθέτης είναι ότι κοιτάζει τον ηθοποιό να παίζει για μήνες μέχρι ο ηθοποιός να φτάσει στην τελειοποίηση την οποία απαιτεί ο ίδιος από τον εαυτό του. Χωρίς σκηνοθέτη δεν μπορεί να συμβεί θέατρο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, γιατί ο ηθοποιός για να φτάσει στην τελειοποίηση στην οποία πρέπει να φτάσει απαιτεί κάποιος να τον κοιτάζει. Ο λόγος για να υπάρξει το θέατρο είναι κάποιος να κοιτάζει προς τα εκεί. Εντάξει. Οπότε υπάρχει αυτή η βασική σχέση, ότι κάποιος κοιτάζει. Ο σκηνοθέτης παίζει αυτό το ρόλο για 3-4 μήνες και μετά φέρνει τους θεατές να παίξουν τον ίδιο ρόλο. Εντάξει. Οπότε αυτό είναι για μένα ο σκηνοθέτης. Μετά, ο ηθοποιός. Ο ηθοποιός είναι ένα τέρας το οποίο καταφέρνει με κάποιο μαγικό τρόπο να χρησιμοποιεί όλες τις εμπειρίες, τα βιώματα και τις γνώσεις και τις δυνάμεις του χαρακτήρα του για να πάρει όλο το περίβλημα ενός άλλου χαρακτήρα, να φορέσει ας πούμε τα χέρια και τα μάτια και το πρόσωπο ενός άλλου ανθρώπου και να τον εμφανίσει ξαφνικά στη ζωή, να του δώσει ζωή, να του δώσει αναπνοή. Το οποίο είναι ένα τερατώδες θαύμα. Δηλαδή και είναι και τερατώδη όντα ουσιαστικά οι ηθοποιοί. Και είναι και τέρατα σαν άνθρωποι. Πολλές φορές δηλαδή είναι και δύσκολοι σαν άνθρωποι, αλλά το τρομερό είναι το ότι μπορούν να εγκαταλείπουν το εγώ τους, χωρίς όμως να το εξαφανίζουν. Γιατί το εγώ είναι εκεί, αυτό βλέπεις. Αλλά αυτό το εγώ μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο. Αυτό είναι τερατώδες. Δεν είναι για καθέναν. Δεν το κάνει ο καθένας, δηλαδή μπορεί να το κάνει ο καθένας, αλλά για να το κάνει πρέπει να εξασκήσει μια τέχνη πολύ βαθιά και πολύ αφιερωμένα. Δηλαδή χρειάζεται εκπαίδευση, πρακτική, χρόνος, πιστεύω, χαρακτήρα, το να φροντίσει τον εαυτό του. Εντάξει, το τερατώδες με τους ηθοποιούς είναι πως όλα κινούνται γύρω από αυτό, δηλαδή ο ηθοποιός πρέπει να προσέχει το σώμα του. Γιατί το σώμα του είναι το μοναδικό εργαλείο. Άρα, δηλαδή, δεν μπορεί να αρρωστήσει, δεν μπορεί να παχύνει, ή άμα είναι να παχύνει, δεν μπορεί να δυνατήσει, ή άμα είναι να αδύνατο, δεν μπορεί να παχύνει. Δηλαδή, έχει ένα εργαλείο που είναι το σώμα του, ας πούμε. Εντάξει, το οποίο είναι απίστευτο πράγμα. Δηλαδή, εγώ λατρεύω απλά και μόνο να κοιτάζω τους ηθοποιούς. Εντάξει. Και μετά είναι οι θεατές. Οι θεατές, για μένα, είναι η κοινότητα. Είναι η πόλη, είναι ο Δήμος που λέγανε παλιά. Είναι οι εορταστές, είναι το καρναβάλι, οι καρναβαλιστές, οι βακχευτές, αυτοί που έχουν έρθει εκεί να τρελαθούνε. Εντάξει, με κάποιο τρόπο δηλαδή ο σκοπός της παράστασης είναι αυτούς τους ανθρώπους να τους πάρει από εκεί που είναι, όταν μπαίνουν στην αίθουσα να είναι κάπως, όταν βγαίνουν από την αίθουσα να είναι κάπως αλλιώς. Αυτή η διαδικασία γίνεται από το θεατή. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο λέω πάντα στους ηθοποιούς μου είναι το ότι το συναίσθημα το οποίο βγάζεις από τη σκηνή προς το θεατή, μην το βγάζεις ολόκληρο, βγάλε το μισό, γιατί το άλλο μισό το βάζει ο θεατής. Δηλαδή, όταν βλέπεις κάποιον ηθοποιό να υπερπαίζει ή να κάνει υπερβολικές κινήσεις ή να παίζει υπερβολικά, να παίζει ψεύτικα, το ψεύτικα που λέμε, τι είναι? Είναι το ότι σου αρνείται το ότι εσύ, καθώς τον κοιτάζεις, προσθέτεις στο ρόλο του άλλο τόσο. Από τα βιώματά σου, από τις εμπειρίες σου, από τα πράγματα τα οποία έχεις στο κεφάλι σου, τα μάτια δεν είναι μόνο οθόνη. Δηλαδή ο κόσμος δεν προβάλλεται μόνο στα μάτια μας. Τα μάτια μας προβάλλουν τον κόσμο επίσης. Είναι και προτζέκτορα στα μάτια μας. Προβάλλουν πράγματα στον κόσμο. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κουβαλάμε μέσα στη σκέψη μας, οι εμπειρίες μας, τα βιώματά μας, ο χαρακτήρας μας, προβάλλεται στον κόσμο καθώς κοιτάμε. Άρα το θέατρο πραγματώνεται σε εκείνο το σημείο ανάμεσα στον ηθοποιό και το θεατή, αυτό το κενό σημείο ανάμεσά τους, όπου το παίξιμο του ηθοποιού με τα μάτια του θεατή συναντιούνται και παράγουν τον ρόλο, παράγουν την ιστορία, παράγουν το νόημα του έργου. Εντάξει. Οπότε δεν είναι ανενεργός ο θεατής κατά τη διάρκεια της παράστασης, σε καμία περίπτωση. Είναι πάρα πολύ ενεργός. Και ειδικά στις παραστάσεις τις οποίες κάνουμε εμείς, που είναι επηρεασμένες από το θέατρο της σκληρότητας του Αρτό ή το In Your Face Theater, την εγγλέζικη σκηνή ας πούμε τη Σάρα Κέιν και των υπολείπων εγγλέζων συγγραφέων, ή το θέατρο του Ζενέ ας πούμε που κάναμε παλιότερα, ή ακόμα και το θέατρο του Δημητριάδη, αυτά είναι έργα τα οποία δεν θέλουν να περάσουν ένα νόημα στο θεατή και να το φορέσουν στον εγκέφαλο. Ουσιαστικά είναι παραστάσεις, το θέατρο το οποίο κάνουμε είναι ένα θέατρο ερωτημάτων. Το νόημα του έργου βρίσκεται πάντα μέσα στο θεατή σε μας. Δεν υπάρχει δηλαδή αλλού το νόημα. Δηλαδή εμείς ουσιαστικά αυτό το πράγμα το οποίο προσπαθούμε είναι να αρπάξουμε από τα μούτρα του θεατή, να τον καταβυθίσουμε μέσα στην άπειρο της ψυχής του κατά τη διάρκεια της παράστασης, να τον ξαναφέρουμε, να τον βοηθήσουμε να ξανανεύει πάλι στην επιφάνεια, να αναπνεύσει, να φύγει από την αίθουσα και φεύγοντας από την αίθουσα να έχει πάρει μαζί του κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να ανταλύσει ο ίδιος για τον εαυτό του. Δηλαδή η ουτοπία ας πούμε του θεάτρου το οποίο κάνουμε είναι το ότι οι άνθρωποι, οι θεατές είναι οι βασικοί φορείς της αλλαγής αυτού του κόσμου. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενεργή δράση, είναι πάρα πολύ ενεργή πράξη. Δεν είναι απλό πράγμα. Δηλαδή το να θεωρείς το ότι οι άνθρωποι που κοιτάζουν την παράσταση κατέχουν το νόημα, δηλαδή είναι οι φορείς του νοήματος και είναι και οι φορείς της αλλαγής αυτού του κόσμου, Τους κάνει τους θεατές πάρα πολύ ενεργούς. Από την άλλη μεριά, για να το ολοκληρώσουμε, ας πούμε, σίγουρα υπάρχει η ανάγκη αυτό το πράγμα τελικά να διαμορφώσει μια κοινότητα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το οποίο λέμε πάντα είναι το ότι οι παραστάσεις που φτιάχνουμε απευθύνονται στους ανθρώπους που τις χρειάζονται. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που θα έρθουν να δουν τελικά αυτή την παράσταση είναι γιατί τη χρειάζονται. Και επειδή οι άνθρωποι που θα κάθονται δίπλα του επίσης χρειάζονται αυτή την παράσταση, δηλαδή κάτι ψάχνουνε, κατάλαβες, δηλαδή ψάχνουνε κάτι τους ενεργοποιεί, κάτι τους εμπνέει, ας πούμε, και έρχονται τελικά σε αυτή την παράσταση. Οπότε αυτό δημιουργεί μια κοινότητα. Οπότε σε αυτή την κοινότητα απευθύνεται πάλι η παράσταση, εντάξει. Πάλι δηλαδή επιστρέφουμε στο ότι η τέχνη δημιουργεί μια κοινότητα. Διαμορφώνει μια κοινότητα, μια κοινωνία, μια κοινότητα. Και τελειώνοντας, ας πούμε, να πούμε για τους πειραματισμούς στη δεκαετία του 60. Οι ηθοποιοί που μπαίνουν μέσα στο πλήθος, το πλήθος που κάνει θέατρο. Εντάξει, εμείς προλάβαμε και γνωρίσαμε ευτυχώς τους ανθρώπους από το Living Theater στη Νέα Υόρκη, που αυτή ήταν η βασική φορή αυτής της ιδέας ουσιαστικά. Εντάξει, το οποίο είναι μια πολύ συγκινητική ιδέα και πολύ σημαντική ιδέα για την ιστορία του θεάτρου. Το σημείο δηλαδή που καταργείται η σκηνή και οι θεατές ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή και συγχρονίζονται με τους θεατές κτλ. Και οι θεατές και οι ηθοποιοί είναι ένα πράγμα κτλ. Αυτό είναι μια οργιαστική τέχνη. Ουσιαστικά δηλαδή είναι η διοργάνωση ενός οργείου. Το όργιο. Είναι, δηλαδή, ξέρεις, είναι το θέατρο και το όργιο. Το όργιο δημιούργησε το θέατρο και το θέατρο ξαναδημιουργεί συνθήκες οργείου. Γιατί σίγουρα το θέατρο προέρχεται από το όργιο. Εντάξει. Αυτό είναι δεδομένο, ας πούμε, στην ιστορία του θεάτρου, ότι το όργιο ήταν που δημιουργεί, ο βακχισμός, η έξαρση αυτή. Δυστυχώς, σε μεγάλο βαθμό μπορώ να πω το ότι η ένταση της αγάπης και του έρωτα, την οποία μοιραζόμαστε σαν κοινότητα, ακόμα και μέσα στους ριζοσπαστικούς κύκλους, δεν φτάνει ακόμα στη συνθήκη του οργείου. Παρότι κάποιοι άνθρωποι θέλουμε να πειραματιζόμαστε με αυτό, με θετικά ή με αρνητικά αποτελέσματα αναλόγως με το τι συμβαίνει κάθε φορά, η οργιαστική συνθήκη η οποία απαιτεί ένα θέατρο στο οποίο δεν υπάρχουν διαχωρισμένοι ρόλοι ανάμεσα στους θεατές και τους ηθοποιούς, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία στην οποία ζούμε. Στο εξεγερμένο Σαν Φραντζίσκο του 1965, ναι, ίσως. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι πραγματικά θέλαν να αλλάξουν τη ζωή τους και πραγματικά παίρνανε πολύ μεγάλα ρίσκα. Γιατί χρειάζεσαι, για να συμβεί αυτό το πράγμα το οποίο αναρωτιέσαι, οι θεατές θα πρέπει να γίνουν τόσο μεγάλα τέρατα όσο οι ηθοποιοί. Σωστό. Εντάξει, δηλαδή απαιτεί τέρατα. Τέρατα δηλαδή με τερατικές φυσιογνωμίες, φρικιά. Ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι πραγματικά ο καθένας είναι μια περιπτωσάρα από μόνος του. Εντάξει, έτσι ώστε να συναντηθούν αυτοί οι άνθρωποι σε μια οργιώδη συνθήκη, ας πούμε, και να πραγματώσουν μια ιστορία που να αφορά όλους. Με έναν ενιαίο τρόπο που να αυτοπραγματώνεται τη στιγμή που παρουσιάζεται. Θα μπορούσε να αφορά κάποιους από αυτούς. Ναι, κάποιους μικρούς κύκλους. Όχι, παιδί μου, ενώ ας πούμε θα μπορούσε να αφορά σε μια παράσταση από τους 20 που θα το δούμε τους 10. Ναι, αλλά οι υπόλοιποι μετά είναι αποξενωμένοι και με πολύ χειρότερο τρόπο από ότι στη φυσική συνθήκη του παραδοσιακού θεάτρου. Δηλαδή, αν έχεις μια παράσταση η οποία καλεί κάποιους να ανέβουν πάνω στη σκηνή, για παράδειγμα, κατά 90% θα υπάρξει ο ένας που θα είναι πιο exhibitionist, δηλαδή που θα έχει τη διάθεση πιο επιδειξιομανής. Που το όριο απαιτεί, ας πούμε, μια επιδεξιομανία, αλλά δεν το έχουμε σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή, δεν είμαστε τόσο ανοιχτοί άνθρωποι έτσι ώστε να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να επιδειχθούμε. Ναι, εδώ μιλάμε ότι οι άνθρωποι έρχονται στις συνελεύσεις, ας πούμε, πολλές φορές των αναρχικών και κάθονται μήνες, χρόνια ολόκληρα και δεν έχουν πει κουβέντα. Σε μια συνέλευση για κάποια προβλήματα που τους αφορούν στην κοινωνική του ζωή, ας πούμε. Εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τολμάνε να πούν την άποψή τους, ακόμα και σε μια συζήτηση, ας πούμε. Εντάξει. Καλά, πόσο δε πολύ περισσότερο στο αφεντικό τους. Ναι. Άρα δηλαδή είμαστε σε μεγάλο βαθμό αυτοπεριορισμένα όντα. Δηλαδή το οργιαστικό θέατρο απαιτεί τερατώδεις κοινότητες. Αυτό είναι που ονειρευόμαστε. Ουσιαστικά το θέατρο το οποίο κάνουμε είναι θέατρο για να γαλουχίσει τέτοια όντα. Για να απελευθερώσει ανθρώπους. Οι συνελεύσεις που κάνουμε αυτό προσπαθούν. Δηλαδή να ενδυναμώσουν τα όντα στο βαθμό του να φτάσουν, ας πούμε, στην ικανότητα του να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, τις απόψεις τους, να πάρουν αυτή την τερατική δυνατότητα, ας πούμε, του να γίνουν ο εαυτός τους. Εντάξει. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα και μέσα σε βάθος χρόνου βλέπετε ότι είναι και μια πάρα πολύ αργή διαδικασία. Και αναρωτιέμαι κιόλας το ότι αν το δοκιμάζαμε να το κάνουμε, τελικά θα ήταν πολύ εύκολο να καταλήξουμε, ας πούμε, σε μια πολύ κλειστή κοινότητα. Ναι. Μια μικρή κλειστή κοινότητα που θα το έκανε αυτό το πράγμα, ίσως θα μπορούσε και να το παρουσιάσει. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να βρούμε 40, 50, 100 ανθρώπους, ας πούμε, και να κατεβαίναμε ξαφνικά στον δρόμο και να κάναμε απίστευτα πράγματα. Ίσως κάποια στιγμή θα το κάνουμε στο μέλλον. Εντάξει. Η προοπτική δηλαδή εκεί πηγαίνει. Εντάξει, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ναι. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο και επίσης είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργήσει σχέσεις αποκλεισμού. Γιατί κάποιοι μπορούν και κάποιοι δεν μπορούν. Σωστά. Δηλαδή, εγώ πάντα, ας πούμε, όταν βλέπω παραστάσεις που πειραματίζονται, ας πούμε, κάποιες φορές, μπορεί κάποιος να μας πει την άποψή του, ας πούμε, το τέτοιο. Εμένα με πιάνει τα χυπαλμία πάντα. Γιατί σκέφτομαι το ότι αυτός που θα πει την άποψή του θα καταφέρει να την πει την άποψή του. Όλοι οι άλλοι δεν θα κλειστούν ακόμα περισσότερο. Ναι. Καταλαβες. Αυτό το πράγμα είναι. Υπάρχει γενικευμένη άποψη, αν και μου ψηλοαπάντησες πριν. Γι' αυτό που θα σε ρωτήσω. Και για το κινηματογράφο και για το θέατρο, ότι ο σκηνοθέτης, ας πούμε, είναι ο κυριάρχος του παιχνιδιού. Ναι. Επίσης υπάρχει άποψη ότι ο σκηνοθέτης είναι ο δικτάτορας. Δηλαδή, επειδή έχει στο μυαλό του εκείνος ένα καλλιτεχνικό όραμα, ναι, εντάξει, αυτός θα δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές και δεν θα παρεκκλίνει από αυτές. Εσύ πώς είσαι, ας πούμε, πώς είσαι σκηνοθέτης? Κοίτα, υπάρχει, καταρχάς, αυτοί που έχουν αυτή την αίσθηση, αυτή τη σκέψη, συνήθως δεν είναι ηθοποιοί. Δηλαδή, συνήθως δεν είναι ηθοποιοί. Σκηνοθέτης. Ναι, εννοώ δηλαδή, όχι, εννοώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν το σκηνοθέτη σαν δικτάτορα, συνήθως δεν είναι ηθοποιοί. Γιατί οι ηθοποιοί το χρειάζονται το σκηνοθέτη σαν γιατρό, σαν θεραπευτή. Όλους τους σκηνοθέτες όμως. Η σχέση ανάμεσα στο σκηνοθέτη και τον ηθοποιό, ναι, για να υπάρξει, είναι ένα μαγικό πράγμα το οποίο είναι αυτό που είναι το απαραίτητο. Ναι. Το να σε εμπιστευτεί ένας ηθοποιός, να παραδοθεί σε σένα και να τον οδηγήσεις, ας πούμε, στο να καταφέρει να επιτελέσει, ας πούμε, την αυτοτελειοποίησή του, είναι κάτι που ξεκινά από μια βασική, ας πούμε, ανθρώπινη σχέση, τη σχέση τη εμπιστοσύνη. Ναι, αλλά δεν έχει να κάνει με το χαρακτήρα του, την προσωπικότητα του σκηνοθέτη. Σαφώς. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι σκληρός. Ναι. Και κάποιος, ας πούμε, να είναι διαλλακτικός. Δεν έχει, πώς να σου πω, επίδραση αυτό στο πώς θα σκηνοθετήσει κάποιος. Κοίτα, διαλλακτικός δεν μπορεί να είσαι. Ή είσαι συγκεκριμένος ή είσαι ασαφής. Και αν είσαι ασαφής, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό για την παράσταση. Δεν μπορεί να έχεις. Δηλαδή, δεν είναι θέμα διαλλακτικότητας. Σαφώς στην πειραματική διαδικασία, ας πούμε, της ανάδειξης του ρόλου, είναι μια περίοδος, ας πούμε, ο πρώτος μήνας, στην οποία δοκιμάζονται διάφορα πράγματα. Ουσιαστικά, δηλαδή, δίνεις κάποιες πρωταρχικές, ας πούμε, γραμμές, οδηγίες, ας πούμε, στον ηθοποιό, και ο ηθοποιός έρχεται, σου δείχνει πράγματα, κάπως το έχει φανταστεί, ας πούμε, και σου δείχνει πράγματα. Και μετά το παίρνεις αυτό το πράγμα και το σμιλεύεις σιγά-σιγά μαζί του, εντάξει. Ή προσπαθείς, ας πούμε, να το κάνεις πιο συγκεκριμένο. Ή, ας πούμε, το σημαντικό πάνω απ' όλα είναι το να μην δημιουργείς ασάφεια στον ηθοποιό. Το να μην βρίσκεται, δηλαδή, το να μην έχει απορίες. Να μην είναι, δηλαδή, σε μια ζώνη που αναρωτιέται. Ναι. Γιατί το καλό θέατρο απαιτεί βεβαιότητα. Δηλαδή, απαιτεί το ότι έχεις συγκεκριμένη λύση και αυτή τη λύση την πραγματώνεις και γίνεται ορατή. Αλλιώς είναι ασαφής η σκηνοθεσία και αυτό το πράγμα φαίνεται με τη μία. Άρα, δηλαδή, εγώ αυτό το πράγμα το οποίο πάνω απ' όλα χρησιμοποιώ, ας πούμε, είναι προσπαθώ να είμαι συγκεκριμένος. Ναι. Εντάξει. Και αυτό δεν είναι σχέση εξουσίας. Σαφώς ο ηθοποιός αποδέχεται το γεγονός του ότι είναι ένα εργαλείο στα χέρια του σκηνοθέτη, με τη λογική του ότι το όραμα, ας πούμε, της παράστασης, το τελικό αποτέλεσμα, το έχει φανταστεί ο σκηνοθέτης στο μυαλό του και προσπαθεί με κάποιο τρόπο να το εκμεεύσει από αυτόν τον ηθοποιό. Εντάξει. Αλλά είναι μια διαδικασία εκμεεύσης. Και μια διαδικασία σμιλεύματος. Είναι και αλληλεπίδραση. Σίγουρα είναι και αλληλεπίδραση. Γι' αυτό και ο κάθε ηθοποιός αλλοιώνει την παράσταση 100%. Δηλαδή, μια παράσταση ή ένα έργο μπορεί να παιχτεί μόνο από αυτόν τον ηθοποιό και τελικά παίχτηκε μόνο από αυτόν. Αν πάρεις αυτόν τον ηθοποιό από εκεί και βάλεις κάποιον άλλον, η παράσταση είναι τελείως άλλο πράγμα. Και γι' αυτό είναι και μεγαλειώδης ο ρόλος του ηθοποιού εκεί, εντάξει. Ακόμα και αν είναι ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Βέβαια. Εννοείται. Δεν θα μοιάζει σε τίποτα. Και το όραμα το ίδιο θα είναι και οι συμβουλές θα είναι οι ίδιες, οι οδηγίες θα είναι οι ίδιες. Γιατί αυτό είναι που λέμε, το ότι γι' αυτό λέμε πως οι ηθοποιοί είναι τέρατα. Γιατί αυτό το τεράστιο, τερατώδες εγώ του ηθοποιού βρίσκεται εκεί. Αυτό βλέπεις. Δηλαδή, όταν βλέπεις τη Σίντυ Τσίου στη σκηνή να παίζει, ας πούμε, την Πέπη, την απογοητευμένη πιτσιρίκα από το κέντρο της Ευρώπης, τη Σίντυ Τσίου βλέπεις να παίζει. δεν βλέπεις κάποιον άλλον. Ο τρόπος με τον οποίο όμως ο σκηνοθέτης θα καταφέρει, ας πούμε, να επικοινωνήσει το νόημα, να επικοινωνήσει το περιεχόμενο και τελικά μαζί με τον ηθοποιό να δώσει μορφή σε αυτό το πράγμα, είναι αυτό που είναι η μαγεία του θεάτρου. Αυτό είναι όλη η μαγική διαδικασία. Ωραία. Σπουδές σκηνοθεσίας δεν έχεις κάνει, αν ξέρω καλά, σωστά. Δεν υπάρχουν κιόλας σπουδές σκηνοθεσίας θεάτρου στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Αλλά στο εξωτερικό. Ναι. Θα μπορούσες. Θα μπορούσα ίσως, ναι, ναι. Αυτό, τώρα μπορεί να σου φανεί λίγο χαζή αυτή η ερώτηση. Πιστεύεις ότι σε καθιστά, για να μην το πω πιο ικανό, σε καθιστά διαφορετικό από ανθρώπους που μπορεί να έχουν σπουδάσει σκηνοθεσία? Δηλαδή με πιο ανοιχτούς ορίζοντες, γιατί ξέρεις μερικές φορές όταν σπουδάζεις κάτι, σε βάζεις σε ένα πλαίσιο και σε μια γραμμή και πολλές φορές δεν μπορείς να ξεφύγεις. Ναι. Όχι ότι είναι απαραίτητο, δεν είναι, αλλά λέω, συχνά συμβαίνει. Κοίτα, εγώ πιστεύω πως είναι απαραίτητες οι σπουδές στον κινηματογράφο. Δηλαδή, ο σκηνοθέτης κινηματογράφου χρειάζεται απαραίτητες σπουδές. Γιατί ο κινηματογράφος είναι ένα πολύπλοκο πράγμα που απαιτεί, ας πούμε, είναι πάρα πολύ αφαιρετικό και απαιτεί, ας πούμε, τεχνικές γνώσεις, του να συνδυάσεις, ας πούμε, καμεραμάν, ήχο, φωτισμό, όλη αυτή τη διαδικασία. Απαιτεί σπουδές. Αν και σίγουρα έχουν υπάρξει, ας πούμε, τεράστιοι πειραματικοί σκηνοθέτες και τεράστιοι σκηνοθέτες οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει τίποτα και μόνο μέσα από τη ματιά τους, ας πούμε, ο Όσον Γουέλς, για παράδειγμα, ή ο Κιούμπρικ, ας πούμε, άνθρωποι τερατώδεις σκηνοθέτες οι οποίοι μέσα από τη ματιά τους και την έμπνευσή τους, ας πούμε, κάναν τεράστιες ταινίες. Στο θέατρο, εμένα οι σπουδές μου ήταν δύο πράγματα. Εγώ γνώρισα τη Σίντυ Τσίου ακριβώς τη βδομάδα την οποία είχε μπει στη σχολή θεάτρου. Πιστεύω σίγουρα ότι οι ηθοποιοί χρειάζονται σπουδές οπωσδήποτε. Γιατί ο ηθοποιός είναι ένα πράγμα, ένα όργανο, ας πούμε, ένα όν, το οποίο επειδή χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δέσμευση και πάρα πολύ τεχνικές ικανότητες, τι πάλι τεχνικές ικανότητες, δηλαδή η ορθοφωνία, ας πούμε, για παράδειγμα. Βλέπεις καταπληκτικούς ερασιτέχνες ηθοποιούς, οι οποίοι όμως πάντα έχουν πρόβλημα ορθοφωνίας. Δηλαδή, σε μια αίθουσα 100 ανθρώπων, ή 200 ανθρώπων, ή 300 ανθρώπων, το να καταφέρεις να ψιθυρίσεις το αυτή του διπλανού σου του ηθοποιού. Και αυτός ο ψίθυρος ή η ερωτική εξομολόγηση, ας πούμε, για παράδειγμα, να ακούγεται 30-40 μέτρα απόσταση, απαιτεί τεχνικές ικανότητες. Η αναπνοή, η σωματική διάπλαση και η σωματικότητα, ας πούμε, του ηθοποιού. Ο ηθοποιός χρειάζεται σίγουρα σπουδές. Γι' αυτό και εγώ πάρα πολύ δύσκολα εμπιστεύομαι, ας πούμε, ερασιτέχνες ηθοποιούς. Παρότι, ας πούμε, στις Δούλες, για παράδειγμα, η Εύη που είχε παίξει, που ήταν ερασιτέχνητα, ήταν καταπληκτική. Απλά μας πήρε λίγο περισσότερο χρόνο. Δηλαδή, παίρνει περισσότερο χρόνο. Και χρειάζεται και. Δηλαδή, έκανε κάποια σεμινάρια ορθοφωνίας. Οι άλλοι ηθοποιοί, ας πούμε, που ήταν επαγγελματίες, τις κάνανε, ας πούμε, κάποιες οδηγίες ορθοφωνίας, τους δώσαμε το βιβλίο της ορθοφωνίας, έκανε ασκήσεις. Εντάξει. Οπότε εγώ ουσιαστικά ερωτεύτηκα τη Σίντυ Τσίου τη χρονιά τη βδομάδα στην οποία μπήκε στη σχολή. Εγώ τότε έγραφα ποίηση, κάναμε multimedia, φτιάχναμε τις εκδηλώσεις, κάναμε φωτισμούς, καταστάσεις, ατμόσφαιρες. Σκηνοθετούσα, ας πούμε, τις εκδηλώσεις του Κενού Δικτύου με όποιο τρόπο μπορεί να σκηνοθετηθεί μια εκδήλωση χιλιάδων ανθρώπων που καθένας κάνει τι θέλει. Εντάξει. Δεν είχε εκλάβει όμως τότε το ότι είναι αυτός ο σκηνοθέτης. Σε καμία περίπτωση, όχι καθόλου. Το πράγμα το οποίο συνέβη λοιπόν τι ήταν? Ήταν το ότι η Σίση άρχισε να διαβάζει δεκάδες, εκατοντάδες ίσως βιβλία που έχουν να κάνουν με το θέατρο. Και λόγω του ότι ήμασταν πάρα πολύ ερωτευμένοι και συνεχίζουμε να είμαστε πολύ ερωτευμένοι, συζητάγαμε για τα πάντα. Οπότε αυτό το πράγμα το οποίο απασχολούσε τη Σίση, δηλαδή το θέατρο, αρχίσαμε να το κάνουμε συζητήσεις. Και μετέπειτα. Και ξέρουμε, βλέπουμε και θέατρο μαζί πολύ. Και οι πρώτες συζητήσεις, οι βασικές συζητήσεις οι οποίες κάναμε δεν ήταν τόσο πολύ για τις παραστάσεις που μας άρεσαν, αλλά για τις παραστάσεις που δεν μας άρεσαν. Και αρχίσαμε να αναλύουμε το τι ήταν αυτό που δεν μας άρεσε. Ουσιαστικά, δηλαδή, εμένα, όλη η μου εκπαίδευση στο θέατρο είναι έχοντας δει από πολύ μικρή ηλικία πάρα πολύ θέατρο, γιατί λόγω της διονυσιακής, ας πούμε, φύσης μου, λάτρευα τον ηθοποιό, το θέατρο, αυτή τη μεταμόρφωση, τη διαδικασία της μεταμόρφωσης. Την ενθεοποίηση, ας πούμε, που λέγανε στην αρχή, την ενθέωση που λέγανε στα αρχαία χρόνια. Είχα βλέπετε πολύ θέατρο και συνεχίζω να βλέπω πολύ θέατρο. Και με τη Σύση ουσιαστικά ενεργοποιήθηκε αυτή η διαδικασία, ρε παιδί μου, του να συζητάμε τι δεν μας αρέσει. Εγώ δηλαδή έχω μάθει θέατρο από τις παραστάσεις που δεν μου αρέσανε. Αυτή είναι η βασική μου, ας πούμε, εκπαίδευση. Το τι δεν μου αρέσει. Είναι μια αφαιρετική διαδικασία. Τι δεν θέλω να βλέπω, τι δεν θέλω να δω. Έτσι σκηνοθετώ. Δηλαδή δεν είναι το τι θέλω τόσο πολύ. Το τι θέλω μου το φέρνει ο ηθοποιός. Το τι δεν θέλω είναι το βασικό μου εργαλείο. Και οπότε μέσα σε αυτή τη σχέση άρχισε εσείς να με βάζει στο ρόλο, ας πούμε, του θεατή, ας πούμε, σε πρώτη φάση, του σκηνοθέτη δηλαδή, να ετοιμάζουμε μαζί τις ασκήσεις που είχε για τη σχολή. Και εγώ λοιπόν μέσα σε αυτή τη διαδικασία άρχισα να της δίνω οδηγίες για το πώς θα παρουσιάσει την επόμενη μέρα την άσκηση την οποία είχε να παρουσιάσει στη σχολή. Η πλάκα ήταν το ότι η Σύση όμως είχε πάρα πολύ σπουδαίους σκηνοθέτες, καλλιτέχνες, καθηγητές. Ανθρώπους δηλαδή από πολύ μεγάλα θέατρα και με πολύ μεγάλες καριέρες, με μεγάλης ηλικίας, καταξιωμένους σκηνοθέτες θεάτρου. Πολλές φορές λοιπόν άρχισε να συμβαίνει οι οδηγίες τις οποίες της έδινα εγώ για να πάει να παρουσιάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή να έχει πολύ επιτυχή αποτελέσματα στην παρουσίαση την οποία έκανε, δηλαδή να παίρνει την αποδοχή από πολύ μεγάλους σκηνοθέτες η παρουσίαση η οποία έκανε στις ασκήσεις. Και οι οδηγίες τις οποίες τις έδιναν τελικά οι μεγάλοι αυτοί σκηνοθέτες, ας πούμε, καταξιωμένοι και με μεγάλη καριέρα και εκπαίδευση, ας πούμε, και εμπειρία, να προσομοιάζουν πολύ στις οδηγίες τις οποίες τις έδινα εγώ από ένστικτο. Οπότε ουσιαστικά άρχισε να δημιουργείται αυτή η εντύπωση, ας πούμε, η αίσθηση, ας πούμε, στο μυαλό της Σύσης, ότι μπορώ να σκηνοθετήσω. Βέβαια αυτό δεν μου το είχε πει εμένα. Δηλαδή περάσαμε 3 χρόνια, σχεδόν ήταν μια διαδικασία 4 χρόνων. Γιατί η Σύση διέκοψε και 1 χρόνο τις σπουδές. Πήγαμε στο Μεξικό για να κάνει μεταπτυχιακό αστροφυσικής, που ήταν αστροφυσικός, ας πούμε, όταν τη γνώρισα. Πήγαμε μετά περιοδεία στην Αμερική, 4 μήνες, όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν το Δεκέμβρη του 8. Μετά το Δεκέμβρη του 8 κάναμε περιοδεία στην Αμερική σε 30 πόλεις με ομιλίες για την αναρχία σε όλη την Αμερική. Περάσαμε δηλαδή 4 χρόνια ουσιαστικά στην οποία κάναμε όλη αυτή τη συζήτηση. Άρχισα και εγώ να διαβάζω τα βιβλία τα οποία διάβαζα για να συζητάμε. Διάβασα πάρα πολλά βιβλία. Κυρίως η πιο επιδραστική μου ήταν ο Πίτερ Μπρουκ και ο Γιωσιόντα. Ένας μαθητής του. Ένας συνεργάτης, ας πούμε, του Πίτερ Μπρουκ. Ιάπωνας ηθοποιός, ο οποίος έχει γράψει 2 καταπληκτικά βιβλία για το θέατρο και κυρίως για τον ηθοποιό, ας πούμε. Και τελικά όταν τελειώνει τη σχολή η Σύση, έρχεται μια μέρα ένα μεσημέρι, μου πετάει στο τραπέζι τις δούλες του Ζανζενέ και μου λέει: θα σκηνοθετήσεις αυτό το έργο. Και του λέει: λάθη τελείως. Τι εννοείς? Όχι, μου λέει: δεν έχω καμία απολύτως διάθεση να πάω να δουλέψω με κάποιον άλλο σκηνοθέτη. Ο έρωτάς μας είναι το θέατρο, το θέατρο είναι ο έρωτάς μας, θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Σου λέει: λάθη τελείως. Τι μου λες? Όχι, μου λέει: το έχεις, είναι σίγουρο, είσαι έτοιμος. Τώρα που έχουμε περάσει 4 χρόνια, το συζητάμε, είναι όλα έτοιμα. Εσύ δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ όμως. Ούτε που μου είχε περάσει από το μυαλό. Παίρνω λοιπόν και εγώ τώρα, έχοντας βάλει το ερώτημα, έχοντας μου βάλει αυτό το ερώτημα η Σύση, παίρνω το βιβλίο της δούλας του Ζανζενέ και μου ανοίγει το κεφάλι ολόκληρο. Δηλαδή διαβάζω αυτό το κείμενο και καθώς το διαβάζω, από ένστικτο αρχίζω και βλέπω εικόνες, με τρόπο που να πραγματοθεί αυτό το κείμενο, ας πούμε. Δηλαδή οι δούλες του Ζανζενέ με κάνανε σκηνοθέτη. Ουσιαστικά στην πραγματικότητα. Ναι. Ο έρωτας με αυτό το κείμενο, ας πούμε. Και ήταν επιτυχημένη παράσταση. Ναι, και ήταν επιτυχημένη γιατί ερωτευτήκαμε, ας πούμε, αυτό το έργο και του δώσαμε όση φροντίδα θα μπορούσαν να δώσουν, ας πούμε, εκατομμυριούχοι παραγωγή για να πραγματοθεί μια παράσταση. Ναι. Και ευτυχώς ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί εκείνο τον καιρό, όπου ήταν και ο Θοδωρής ο Σκυφτούλης στο Νοσότρος μαζί μας εκείνο τον καιρό. Και αυτός είχε φτιάξει επίσης μια δικιά του θεατρική ομάδα μέσα στο Νοσότρος. Και είχαμε εκείνο τον καιρό το βίτσιο, ας πούμε, να κάνουμε θέατρο στο Νοσότρος. Ήταν τα πρώτα χρόνια τα οποία λειτουργούσε το Νοσότρος. Και μας δημιουργήθηκε η ιδέα, επειδή να κάνουμε underground θέατρο σε αυτοδιαχειριζόμενο χώρο. Εμείς τότε με τον Νοσότρος, όταν δημιουργήσαμε τον Νοσότρος μαζί με την ΑΚ, ήταν το Κενό Δίκτυο και ΑΚ και κάποιες άλλες ομάδες και άτομα τα οποία συμμετείχαν στην πρωταρχική συνέλευση. Μιλάμε τώρα δηλαδή πριν νοικιαστεί το κτίριο ακόμα. Το όραμά μας ήταν να φτιάξουμε ένα κοινωνικό κέντρο, το οποίο πρώτη φορά θα έσπαγε το ταμπού του ενοικίου, δηλαδή δεν θα ήταν ενοικιασμένο, δεν θα ήταν κατάληψη, θα ήταν ενοικιασμένος χώρος, ίσως να αποκτήσει μια μονιμότητα και δηλαδή μια σταθερότητα που να μπορούσαμε να χτίσουμε πράγματα πάνω σε αυτό. Δηλαδή να γίνουν πράγματα τα οποία θα έχουν ένα βάθος χρόνου. Δεν θα έχεις την ανασφάλεια, θα το έχουμε ή δεν θα το έχουμε μετά από 3 μήνες. Και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε το Νοσότρος θέατρο. Οπότε τότε ήμασταν τυχεροί γιατί δεν λειτουργούσε ακόμα τα πρωινά το Νοσότρος, οπότε είχαμε μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα το χώρο για πρόβες. Δηλαδή στο χώρο που ήταν να παίξουμε κάναμε τις πρόβες. Γίνεται χαμός, βέβαια. Ερχόντουσαν, φέρνανε πράγματα, κοιτάζανε τα παιδιά από τη συνέλευση, ερχόντουσαν, πέρνανε μάτι το τι κάνουμε εκεί πέρα κτλ. Και ήταν, ας πούμε, κάποιες μέρες τις οποίες έκανε ο Θοδωρής, γιατί ο Θοδωρής είχε κάνει ήδη μια παράσταση, και κάποιες μέρες έκανε ο Θοδωρής και κάποιες μέρες κάναμε εμείς. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και αυτή είναι και η πρόταση, ας πούμε, που κάναμε και τότε εκείνη την εποχή και συνεχίζουμε να την κάνουμε. Το ότι όλα τα παιδιά όταν τελειώνουν μια σχολή θεάτρου, οι ηθοποιοί δηλαδή που τελειώνουν μια σχολή θεάτρου, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να φτιάχνουν θίασο πρώτα απ' όλα και να κάνουν παραστάσεις σε αυτοδιαχειριζόμενους χώρους. Σε πρώτη φάση. Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους υπερασπιζόμαστε το θέατρο Εμπρός, πέρα από όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, είναι αυτός. Εγώ δηλαδή. Λόγω του ότι κάθε παράσταση η οποία γίνεται εκεί πέρα γίνεται για 8 παραστάσεις μόνο, είναι για ένα μήνα για να μπορούν να αλλάζουν διαρκώς οι παραστάσεις, δεν παίζουμε στο Εμπρός. Αλλά παρόλα αυτά, κάθε εβδομάδα από συνέλευση σε συνέλευση και μέσα στην τέτοια να φροντίσουμε να μπορεί να παίζουν θέατρο πρώτα απ' όλα τα νέα παιδιά. Τα παιδιά δηλαδή τα οποία μόλις έχουν βγει από τις σχολές. Και ερασιτέχνες επίσης άπειροι, μικρές ερασιτεχνικές πειραματικές ομάδες, οι οποίες θέλουν να δοκιμάσουν κάποια σχήματα, κάποιες φόρμες, κάποια καινούργια πράγματα, ας πούμε. Ή να πραγματώσουν τον όνειρο του να παίξουν σε ένα θέατρο. Οπότε ο Νοσότρος ήταν ένα πρώτο βήμα σε αυτό το πράγμα. Κάναμε τις δούλες. Οι δούλες αποκτήσαν, ας πούμε. Εγώ τόλμησα και πρόσθεσα στο κείμενο του Ζανζενέ τη φράση να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Η οποία βγήκε στους δρόμους, έγινε σύνθημα. Ήταν ουσιαστικά όλη αυτή η προσπάθεια ήταν βγήκε μέσα από το Δεκέμβρη του 8. Ήταν ουσιαστικά δηλαδή η αίσθηση που αποκομίσαμε από το Δεκέμβρη του 8 και γι' αυτό και στις προβολές, ας πούμε, υπήρχαν αποσπάσματα από τις συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Δεκέμβρη του 8 και μετά συνέχισε, ας πούμε, συνέχισε η ροή των πραγμάτων. Δηλαδή, μέσα από την τριβή την ίδια, συνεχίζοντας να διαβάζω, θεατρικά έργα. Δηλαδή, τα περισσότερα λεφτά που βγάζουμε, όποτε βγάζουμε κάποια χρήματα, αμέσως παραγγέλνουμε θέατρα, βιβλία για το θέατρο. Και με αυτόν τον τρόπο, σιγά-σιγά, δηλαδή, συνεχίζοντας να βλέπω θέατρο και συνεχίζοντας την τριβή με τους ηθοποιούς και συνδυάζοντας ουσιαστικά όλες τις γνώσεις που είχα αποκτήσει από τις διαδικασίες του κοινού δικτύου, δηλαδή τους φωτισμούς, το βίντεο art, τη μουσική, όλο αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά το θέατρο για μένα προσωπικά αποτέλεσε απλά ένα έδαφος για να συνδυάσω όλα αυτά τα πράγματα μεταξύ τους πλέον και να αποκρισταλωθούν σε συγκεκριμένο έργο, ας πούμε. Αυτό. Ωραία. Θα να μου πεις με λίγα λόγια, καλά, για τις δούλες μου είπες για το κείμενο που τους άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό επελέγει τελικά. Τα υπόλοιπα έργα, ποιοι ήταν οι λόγοι που τα έχεις επιλέξει, ας πούμε, και του Δημητριάδη και την ψύχωση και τα νύχτα? Ναι, από το 2008 και μετά που αρχίσαμε, ας πούμε, να συζητάμε για το θέατρο και το 2010 νομίζω κάναμε την πρώτη παράσταση, 2009. Θέλοντας και εμείς, είμαστε ουσιαστικά το Ινστιτούτο Πειραματικών Τεχνών σίγουρα ένα όχημα παραγωγής τέχνης στην εποχή της κρίσης. Αυτό που ονομάστηκε η εποχή της κρίσης. Κανονικά θα πρέπει να το ονομάσουμε της εντατικοποίησης της εκμετάλλευσης από πλευράς του καπιταλισμού προς την ανθρωπότητα. Οπότε η εξέγερση του Δεκέμβρη του 8 έφερε τις δούλες. Οι δούλες ήταν, ας πούμε, η απέλπιδη προσπάθεια δύο κοριτσιών να σκοτώσουν τα αφεντικά τους. Το επόμενο βήμα ήταν εκεί λίγο πριν από τους αγανακτισμένους, από την περίοδο, ας πούμε, της ευρύτερης κοινωνικής εξέγερσης. Γιατί ουσιαστικά για μένα ο Δεκέμβρης του 8 ήταν, ας πούμε, το ξεκίνημα, ας πούμε, αυτών των ερωτημάτων. Δηλαδή ο Δεκέμβρης του 8 έθεσε κάποια ερωτήματα στην κοινωνία, την οποία ήρθε η κοινωνία μετά να τα απαντήσει με το κίνημα των πλατιών. Κατά τη διάρκεια της περίοδου των αγανακτισμένων, εμείς αυτό το πράγμα το οποίο αποφασίσαμε να κάνουμε ήταν το Πεθαίνω σαν χώρα του Δημητριάδη. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, το συναντήσαμε, κάναμε μια πρώτη συζήτηση μαζί του, μας άφησε να παίξουμε αυτό το έργο. Υπήρξε, ας πούμε, μια πολύ έντονη έμπνευση, ας πούμε, από αυτόν τον άνθρωπο. Το Πεθαίνω σαν χώρα είναι ουσιαστικά ένα έργο το οποίο περιγράφει την κατάρρευση μιας κοινωνίας. Και αποτέλεσε, ας πούμε, το στίγμα εκείνης της εποχής. Ναι. Το βασικό κριτήριο για όλες τις παραστάσεις είναι η προσπάθειά μας να αποτελούν μια απάντηση ή να θέτουν, ας πούμε, τα ερωτήματα τα οποία απαιτεί κάθε εποχή. Μέσα σε μια διαδικασία όπου η κρίση γίνεται όλο και πιο έντονη. Εντάξει. Και συνειδητοποιείται και από εμάς τους ίδιους όλο και πιο έντονα. Οπότε αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη ήταν το ότι κάναμε το Πεθαίνω σαν χώρα, το οποίο στο Πεθαίνω σαν χώρα περιγράψαμε μια κοινωνία στην οποία χάνεται το συλλογικό νόημα, εξαφανίζεται η ικανότητα των ανθρώπων να παράγουν συλλογικό νόημα να ζουν μαζί και τη στιγμή που εξαφανίζεται το συλλογικό νόημα, οι γυναίκες χάνουν τη δυνατότητα να γεννάνε παιδιά. Οπότε το καινούριο δεν γεννιέται. Χάνει την ικανότητα η κοινωνία να γεννήσει το καινούριο. Και από τη στιγμή την οποία συμβαίνει αυτό το πράγμα, όλες οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και διαφορετικές ηλικίες επιτίθενται μία στην άλλη. Ήταν η τέλεια παράσταση για να παίζεις το 2011. Το παίξαμε από το 2010 μέχρι το 2011-2012, δεν είμαι καλά. Όταν τελείωσε η εποχή με το πεθαίνω σαν χώρα, τι είχε απομείνει τελικά από την κατάρρευση του κινήματος των αγανακτισμένων? Μια κοπέλα κλεισμένη μόνη της στο σπίτι της. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το πράγμα, ενώ στη δεύτερη μας παράσταση περιγράψαμε την κατάρρευση μιας κοινωνίας, στην επόμενη παράσταση στο Ψύχωση, στο 448 σαϊκόρες της Σαρακέν, περιγράψαμε την κατάρρευση του υποκειμένου. Αυτή την αίσθηση απομόνωσης, όπου όλα τα όνειρα και οι ελπίδες έχουν καταρρεύσει και απλά απομένεις μόνος σου στο σπίτι σου σε μια κατάσταση ψύχωσης, σαν παράδειγμα. Δηλαδή εκεί πέρα το όχημα, ας πούμε, της ψύχωσης, δηλαδή της ψύχωσης με τις λογικές ενός υπερεξτατικού όντως, ας πούμε, το οποίο η κοινωνία έχει μετατραπεί ένα στίχος, το οποίο χτυπάει με όλη τη δύναμη το κεφάλι του στον τοίχο που είναι η κοινωνία. Ήταν το όχημα, ας πούμε, δηλαδή η παράσταση της εποχής μετά την κατάρρευση των κινημάτων. Η κατάρρευση του υποκειμένου. Και τώρα αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε, η νύχτα, είναι ένα ίστατο, ας πούμε, είναι ένα ίστατο σήμα κινδύνου. Όλες αυτές τις παραστάσεις αποτελούν ένα σήμα κινδύνου. Το κείμενο πάντα που παρουσιάζει την παράσταση λέει αυτό είναι ένα σήμα κινδύνου. Το ίστατο σημείο κινδύνου το οποίο εκπέμπουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι το ότι η νύχτα είναι ο τόπος, αυτός ο μαγικός τόπος στον οποίο κρύβονται οι πραγματικές μας επιθυμίες, τα όνειρα και επιθυμίες. Η δραματουργική ανάλυση έχει βασιστεί σε ένα βιβλίο που λέγεται «Κουλτούρες της νύχτας», το οποίο είναι αριστορηματικό και το οποίο ουσιαστικά ακολουθεί μια φουκοϊκή, ας πούμε, ανάλυση, δημιουργώντας ένα διαχωρισμό ανάμεσα στον κόσμο της ημέρας, που είναι ο κόσμος των ορατών πραγμάτων, ο κόσμος της κυριαρχίας, ο κόσμος της εξουσίας και ο κόσμος της φυσιολογικής καθημερινότητας, της κανονικότητας, και ο κόσμος της νύχτας, που είναι ο κόσμος της παραβατικότητας, ο κόσμος της συνωμοσίας, ο κόσμος, ο κρυφός κόσμος, και που είναι και αυτό που κρύβεται μέσα μας, το σκοτάδι που κρύβεται μέσα μας, εκεί πέρα που γαλουχούνται αυτά οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες, αυτά τα πράγματα τα οποία θέλαμε να κάνουμε και δεν τα κάναμε ποτέ, ή αυτά τα πράγματα που θέλαμε να ζήσουμε και δεν τα ζήσαμε ποτέ. Η νύχτα δηλαδή παίρνει ένα συμβολικό χαρακτήρα, αλλά και έναν πραγματικό, υπαρκτό χαρακτήρα. Οπότε αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε είναι χωρίς να ηθικολογούμε, να δείχνουμε την απέλπιδη προσπάθεια μιας παρέας κοριτσιών να αρνηθούν την κανονικότητα, να ζήσουν τη νύχτα, τις συγκρούσεις οι οποίες δημιουργούνται και τα αδιέξοδα στα οποία οδηγούνται. Οπότε ουσιαστικά δηλαδή δημιουργούμε ένα σήμα κινδύνου το οποίο εκπέμπεται με τη λογική του ότι μπορείς να διαφύγεις της κανονικότητας, αλλά πρόσεξε μη χάσεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Πολλές φορές αγωνιζόμαστε για να αλλάξουμε τον κόσμο και ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Ή πολλές φορές αγωνιζόμαστε να αρνηθούμε την κανονικότητα και χάνουμε τον εαυτό μας. Ψάχνουμε να βρούμε άλλες μορφές ή άλλες φόρμες ή άλλες σχέσεις ή άλλους κώδικες να επικοινωνήσουμε και ξεχνάμε να επικοινωνήσουμε. Εντάξει. Οπότε είναι μια ιστορία ουσιαστικά για όλους τους φίλους που χάθηκαν στην πραγματικότητα. Είναι δηλαδή για όλες αυτές τις παρέες, τους φίλους που ονειρευτήκαμε μαζί, δοκιμάσαμε πράγματα μαζί και κάποιοι από αυτούς χάθηκαν, κάποιοι από αυτούς πήγαν στη φυλακή, κάποιοι από αυτούς πήγαν στο εξωτερικό να δουλέψουν, κάποιοι τρελάθηκαν, κάποιοι πεθάνανε. Και είναι το απομεινάρι, δηλαδή είναι κάποια παιδιά, δύο κορίτσια τα οποία ξαναθυμούνται όλη αυτή την ιστορία, την ξαναφέρουν, την ξαναζωντανεύουν, ας πούμε. Είναι σαν να βλέπει το μυαλό του να εκρήγνεται, ας πούμε, στις οθόνες της παράστασης, στους τοίχους της παράστασης, στις μουσικές, στα visuals, στα φώτα, σε όλη την αίθουσα. Σαν να εκρήγνεται το μυαλό του, ας πούμε, και να σε βάζει αντιμέτωπο στο τι τελικά έκανες, πώς την έζησες στη ζωή σου, τι συνέβη τελικά, πώς αγωνίστηκες ή δεν αγωνίστηκες, επιβίωσες ή δεν επιβίωσες, έζησες τελικά, τι έζησες τελικά. Αυτό το ερώτημα είναι ουσιαστικά η νύχτα. Ωραία. Τις παραστάσεις σου χρησιμοποιείς και αυτό που θα, το λέω εγώ έτσι ας πούμε, και κινηματογραφικό λόγο ας πούμε, και μουσική. Εντάξει, καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω γιατί το κάνεις αυτό, είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι μπορεί κάποιος ας πούμε να σε κατηγορήσει, εκτός αν αυτό θέλεις, αλλά ο άλλος να το παίρνει ως κατηγορία ας πούμε εναντίον σου, ότι με αυτόν τον τρόπο θες να υποβάλεις ας πούμε στο θεατή έντονα, ξέρω εγώ, συναισθήματα, πώς να σου πω, μειώνοντας ας πούμε την σκηνοθετική άποψη την καθεαυτή, δηλαδή το σκηνοθετικό έργο. Γιατί όντως η μουσική ας πούμε υποβάλλει συναισθήματα, είναι κάτι έντονο. Εσύ θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να υποβάλεις ας πούμε συναισθήματα στους θεατές και δεν θα μπορούσε ας πούμε αυτό να γίνει με άλλο τρόπο? Είναι πάλι μια μεευτική διαδικασία. Δεν είναι το θέμα να επιβάλλεις συναισθήματα στους θεατές, είναι να εκμεεύσεις συναισθήματα στους θεατές, να αναδείξεις συναισθήματα στους θεατές. Γιατί τα συναισθήματα ούτως ή άλλως βρίσκονται μέσα του. Οπότε εσύ απλά τα ενεργοποιείς. Κοίτα, εγώ έχω μια ομάδα βασικών συνεργατών με τους οποίους έχουμε φτιάξει ας πούμε, αυτό το πράγμα που αποτελεί ας πούμε, το θέατρο του Ινστιτούτου Πειραματικών Τεχνών, που βασικοί παράγοντες ας πούμε, είναι πρώτα απ' όλα ο Γιώργος Παπανδρικόπουλος που κάνει τους φωτισμούς και η Άλκη στη Καφετζή που κάνει το editing στο video art. Ο Γιώργος Παπανδρικόπουλος είναι, το επάγγελμά του, η βασική του ιδιότητα είναι φωτογράφος κινηματογράφου. Και είναι ένας άνθρωπος που λατρεύει το σινεμά και δουλεύει στο σινεμά, αυτό είναι το αντικείμενό του. Μέσα από την γνωριμία μας εξωθήθηκε και αυτός ας πούμε να κάνει φωτισμό θεάτρου. Μέσα από την επαφή μας, από τις συζητήσεις μας, ουσιαστικά κάνουμε ένα θέατρο το οποίο είναι αισθητικά είναι βαθιά εξπρεσιονιστικό, χρησιμοποιεί το φως ας πούμε σαν σκιές και σαν γωνίες. Οι ηθοποιοί ουσιαστικά παίζουν σε ένα σκοτάδι το οποίο αναστιγμές ας πούμε υπάρχουν εκλάμψεις τις οποίες βλέπεις τα πρόσωπά τους, κάποιες φορές τα βλέπεις, κάποιες φορές δεν τα βλέπεις. Είναι ένα εξπρεσιονιστικό θέατρο που παίζεται σε σκιές ουσιαστικά, με φώτα, με μαχαίρια και πολύ κλειστά σπορτέλα σε θεατρικά φώτα, πάρα πολύ κλειστά φώτα ας πούμε. Που αυτό δίνει μια κινηματογραφική διάσταση ούτως ή άλλως. Όλο αυτό δηλαδή θυμίζει εξπρεσιονιστικό κινηματογράφο, γερμανικό εξπρεσιονισμό του 30, του 40. Η Άλκη στη Καφετζή από την άλλη είναι μια απίστευτη video artist, απίστευτη video editor, με πάρα πολύ σύγχρονη ματιά, που λατρεύει τις γρήγορες εναλλαγές, ξέρεις, κάνουμε πράγματα δηλαδή τα οποία είναι πάρα πολύ υποβλητικά με τη λογική την οποία λες, ας πούμε, δηλαδή χρησιμοποιούμε μαζί μια βιντεοκλιπίστικη λογική, η οποία όμως δεν είναι βιντεοκλιπ, γιατί είναι κινηματογράφος, είναι θέατρο, είναι βιντεοκλιπ, είναι όλα αυτά μαζί, με επιδράσεις σίγουρα από τους καταστασιακούς, με τη χρήση ας πούμε αποσπασμάτων από βίντεο του YouTube, γυρίσματα που γυρνάμε μεταξύ μας με τηλέφωνα, σάπια πλάνα από βιντεοκασέτες, από παλιές βιντεοκασέτες, από γυρίσματα, από τα παιδικά γυρίσματα ας πούμε των ηθοποιών, αρχεία από τα παιδικά τους χρόνια, ένα συνοθήλευμα ας πούμε από πράγματα, ένα abstract πράγμα ουσιαστικά, μια αφηρημένη τέχνη, ένα αφηρημένος κινηματογράφος, ο οποίος όμως τι πραγματώνει? Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο πραγματώνει είναι το video art σε εμάς λειτουργεί πάντα του να εκρήγνεται το κεφάλι του ρόλου, του χαρακτήρα και να απλώνεται σε όλη την αίθουσα. Ή άλλες φορές ξαφνικά η σκηνή του θεάτρου γίνεται πλατεία, γίνεται πόλη, γίνεται... Δηλαδή, τοποθετούμε δηλαδή το έργο πάντα ούτως ή άλλως είναι ιστορικά τοποθετημένο και πολιτισμικά τοποθετημένο σε ένα γενικό χρόνο, σε ένα σύγχρονο, δηλαδή μια τοποθέτηση ας πούμε σε ένα σύγχρονο το οποίο είναι όμως παγκοσμιοποιημένο στην πραγματικότητα. Δηλαδή η ίδια παράσταση μπορεί να παιχτεί ας πούμε στον Καναδά ή στην Ιαπωνία ας πούμε και να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια διεθνής ματιά που μιλάει για το σύγχρονο κόσμο, η οποία μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση του κινηματογράφου. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος για να πάρουμε ας πούμε, αυτό το έργο και να το κάνουμε να κοινωνήσει, ας πούμε, με ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά περιβάλλοντα και από όλες τα διαφορετικά ιστορικά συνεχή, εδώ τώρα που βρισκόμαστε, είναι με τον κινηματογράφο, δηλαδή είναι με την εικόνα. Ο τρόπος δηλαδή για να τοποθετήσουμε, ας πούμε, στο τώρα ή σε αυτό το τώρα, έτσι όπως εμείς τουλάχιστον το συλλαμβάνουμε, είναι μέσα από την εικόνα. Και όλα αυτά τα πράγματα όταν συνδυάζονται, σίγουρα είναι υποβλητικά, σίγουρα είναι ένα πολύ έντονο συναίσθημα, το οποίο κρατάει από το ιερό θέατρο του θέατρο της σκληρότητας του Αντωνέν Αρτό, όπου εκεί ο Αρτό είναι που αναλύει το ότι είναι υποχρέωση του θεάσου να παράγει ιερό δέος στους θεατές, γιατί το ιερό δέος είναι αυτό το οποίο θα απελευθερώσει τους θεατές από τα στεγανά τα οποία φέρνουν μαζί τους στην αίθουσα όταν μπαίνουν στην παράσταση, όταν έρχονται να δουν την παράσταση. Που αυτό βέβαια το περιμένω εγώ και εγώ ίδιος για τον εαυτό μου από τις παραστάσεις τις οποίες βλέπω ότι άλλες φορές. Αυτό είναι το κριτήριο. Το κριτήριο είναι το ιερό δέος. Είναι αυτό το πράγμα το οποίο σου λέω ότι ο θεατής θα μπει κάπως μέσα στην αίθουσα και φεύγοντας θα είναι κάπως αλλιώς. Για να συμβεί αυτό το πράγμα απαιτείται το ιερό δέος. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή όλη η προσπάθεια, το κείμενο, η συγκίνηση, ο ηθοποιός, τα φώτα, η μουσική, ο κινηματογράφος, όλα αυτά τα στοιχεία προσανατολίζονται αποκλειστικά και μόνο στη δημιουργία του ιερού δέους. Δηλαδή τη στιγμή στην οποία ο εαυτός αναδεικνύεται, δηλαδή φουντώνει μια αυτοανάφλεξη, δηλαδή τη στιγμή στην οποία η έμπνευση, η φαντασία, η στιγμή στην οποία ανακαλύπτεις τον εαυτό σου ως καινούριο, ως κάτι πέραν από αυτό το οποίο ήσουν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και αυτό το έχουμε μάθει σίγουρα από μεγαλειώδεις συναυλίες, εντάξει. Σίγουρα το βιώνεις σε σπουδαίες συναυλίες, σίγουρα το βιώνεις στο σπουδαίο θέατρο, το βιώνεις ακόμα και στη σπουδαία ζωγραφική. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές στις οποίες βλέπεις ένα σπουδαίο πίνακα. Δηλαδή, θυμάμαι ας πούμε, να βλέπω Βαν Γκογκ πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν πρέπει να ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου το ότι ο πίνακας του Βαν Γκογκ έλαμπε από 50 μέτρα απόσταση. Δηλαδή ήταν σαν τρύπα στην πραγματικότητα. Έβλεπες το χρώμα να λάμπει από απόσταση και πλησίαζα σιγά σιγά. Δηλαδή πρώτα είδα το χρώμα και μετά κατάλαβα πως αυτό που βλέπω είναι Βαν Γκογκ, που τον πήρα 110 εκατομμύρια φορές. Και ξαφνικά ανοίγει το μάτι μου και λέω βλέπω Βαν Γκογκ. Αυτή η στιγμή στην οποία ξέρεις, ανοίγει το μάτι και λες τι. Αυτό είναι το θέατρο που αναζητούμε. Αυτό το πράγμα. Τώρα φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Είναι πολιτική. Στο δίπολο, ατομική εξέγερση. Αν υπάρχει αυτό το δίπολο, μπορεί να μην υπάρχει κατά τη γνώμη σου, έτσι. Ή συλλογική επανάσταση. Ποια είναι η θέση σου? Υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει, είναι πολύ μεγάλο θέμα το οποίο έχει αποτελέσει. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι και άνθρωποι από αυτό το ερώτημα. Κοίτα να δεις, εγώ είμαι ένα παιδί το οποίο μεγάλωσα, δηλαδή γεννήθηκα το 1972, έζησα ας πούμε το σοβιετικό καθεστώς και έχω και αναμνήσεις από αυτό το πράγμα και... Εννοείς ως κατάσταση. Ως κατάσταση, ως συνθήκη, ναι. Και ως προπαγάνδα, ας πούμε, του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά και ως εικόνες, ας πούμε, από το Ανατολικό Μπλοκ. Και από την ιστορία, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο μέσα σε μια στιγμή μπορεί να εκτιναχθεί χιλιάδες χρόνια πέραν της εποχής του. Ο άνθρωπος είναι ο φορέας της απελευθέρωσης και πίσω και μπροστά. Μπορεί να εκτιναχθεί, δηλαδή ο άνθρωπος είναι ο φορέας της απελευθέρωσης. Η ικανότητα δηλαδή του να κάθεσαι σε μια παραλία και να κοιτάζεις το σύμπαν, το μάτι σου δηλαδή να φτάνει στο άπειρο, η δυνατότητα δηλαδή του ανθρώπου, οι άνθρωποι ταξιδεύουν στο διάστημα χιλιάδες χρόνια με τα μάτια τους. Η ικανότητα δηλαδή του νου να ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα πέρα από το σημείο στο οποίο βρίσκεσαι και η ικανότητα του ανθρώπου να οραματιστεί, να φανταστεί, να στοχαστεί μια ιδέα, να την τοποθετήσει στον χρόνο και να αγωνιστεί προς αυτήν. Αυτό είναι ο φορέας της απελευθέρωσης. Την ίδια στιγμή η ανθρωπότητα είναι ένας τεράστιος βάλτος που μέσα του γεννιούνται και φυτρώνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και εμφανίζονται σαν τα λουλούδια. Εντάξει, αλλά είναι ένας τεράστιος βάλτος, ο οποίος είναι ένα πάρα πολύ αργό καράβι, πάρα πολύ δέσμιο στις παρόντες συνθήκες, κάθε φορά στο τώρα, στο παρόν αυτό το τώρα εδώ που βρισκόμαστε, όπου δεν μπορεί μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου ο άνθρωπος να το αλλάξει, καν τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, όλο το παρελθόν και όλο το παρόν είναι εδώ τώρα και είναι φορτωμένο ολόκληρο στο σβέρκο μας. Το κουβαλάμε μέσα στο κεφάλι μας. Είμαστε εμείς, το σώμα μας, είναι όλο αυτό το παρελθόν και όλο αυτό το παρόν το τώρα. Το οποίο είναι πάρα πολύ αργή διαδικασία το να αλλάξει μέσα στους αιώνες. Οπότε ο άνθρωπος εκτινάσεται στο απότερο μέλλον, συνειδητοποιεί πράγματα και προσπαθεί να τα βάλει να τα πραγματώσει. Συναντάει κοινότητες, φτιάχνει ομάδες, φτιάχνει κοινότητες, φτιάχνει παρέες και προσπαθεί να αλλάξει την ανθρωπότητα. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει η έννοια της συλλογικής επανάστασης. Δηλαδή η ατομική επανάσταση είναι η στιγμή στην οποία επιλέγεις να αγωνιστείς για την πανανθρώπινη απελευθέρωση και δημιουργείς κοινότητες με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που έχουν πάρει την ίδια απόφαση να αλλάξουν την ανθρωπότητα. Να αλλάξουν το ρουν της ιστορίας, να αλλάξουν το πώς είναι τα πράγματα. Το τι θεωρούμε σημαντικό και τι θεωρούμε ασήμαντο που λέγαμε πριν. Αυτό όμως είναι κάτι συλλογικό. Σαφώς είναι συλλογικό. Εννοείται ότι είναι συλλογικό. Αλλά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να είναι φορέας απελευθέρωσης το συλλογικό. Ναι. Ο φορέας της απελευθέρωσης είναι ο άνθρωπος. Και αν αυτό το πράγμα γίνει σεβαστό από τη συλλογικότητα, από το συλλογικό, από το κοινωνικό, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε κοινωνίες ελευθέρων ανθρώπων. Σε οποιαδήποτε άλλη πιθανότητα, θα καταλήξουμε για άλλη μια φορά κάποιοι να έρθουν τελικά να μας βάλουν πάλι φόρμες εργασίας και να πηγαίνουμε πάνω κάτω σαν ρομπότ. Ακόμα και αν νομίζουμε πως ζούμε στην αναρχική κοινωνία. Δηλαδή, η αναρχική κοινωνία ή θα είναι μια κοινωνία ελευθέρων ανθρώπων ή δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Αυτό το πράγμα αγωνιζόμαστε. Γι' αυτό το πράγμα αγωνιζόμαστε. Και αυτή είναι και η διαφορά μας από το σοβιετικό καθεστώς. Αυτό είναι η διαφορά μας από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα πιστεύει το ότι η κοινωνία είναι ένα μηχάνημα, είναι ένα ρολόι, το οποίο με κάποιο τρόπο κάποιοι, δεν ξέρουμε κάθε φορά, και όταν τους μαθαίνουμε μας κάθονται στο σβέρκο για μια εκατοσταριά χρόνια. Εντάξει, είναι ένα ρολόι το οποίο με κάποιο τρόπο πρέπει να το κουρδίσουμε έτσι ώστε το αποτέλεσμα που θα βγάλει να είναι απελευθέρωση. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να συμβεί ποτέ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί πρώτον η κοινωνία δεν είναι ένα ρολόι, είναι ένα λουλούδι, είναι ένα ασφάλτος για την πραγματικότητα που φυτρώνουν λουλούδια, δηλαδή είναι ένα οργανικό πράγμα, εντάξει. Είναι ένα πράγμα χαώδες, ένα μάγμα που λέει και ο Καστοριάδης. Είναι ένα χαώδες πράγμα στο οποίο μέσα συνυπάρχουν διαφορετικές εποχές, διαφορετικά χρονικά συνεχή, είναι μια συνέχεια στην οποία προκύπτουν χαώδη αποτελέσματα, εντάξει. Άρα δεν μπορεί να κουρδιστεί, δεν μπορεί να καναλιζαριστεί, δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και ποιοι θα είναι αυτοί που θα το ελέγξουν? Οι αρχιερείς, οι παπάδες, ο Μάρξ, ποιοι, ο Λένιν, ποιος θα το κάνει? Ο Στάλιν τελικά? Μάλλον μόνο ο Στάλιν μπορεί να το κάνει τελικά και ο Χίτλερ. Δεν μπορεί να το κάνει όμως, γιατί πάλι η μαγματική ικανότητα της κοινωνίας, το φαντασιακό, αν χρησιμοποιήσουμε κάποιους. Δηλαδή, οι χαώδεις τελικά, σύμφωνα ας πούμε, με το Κενό Δίκτυο, εκεί έγκυται η θεωρία του χάους, η χαώδης λειτουργία της κοινωνίας δεν μπορεί να επιτρέψει την απολυταρχία. Καμία μορφή τυραννίας δεν μπορεί να επιβιώσει. Θα επικρατήσει για 30, 40, 50, 100 χρόνια, 200 χρόνια, 400 χρόνια. Δεν πρόκειται να νικήσει. Η ελευθερία νικάει πάντα στο τέλος. Γιατί οι άνθρωποι είναι χαοτικά όντα, φρικιαστικά τέρατα, τα οποία κάποια στιγμή εκρήγνονται, αυτοαναφλέγονται και απελευθερώνονται. Γι' αυτό λέμε ότι ο άνθρωπος, η ικανότητα δηλαδή της αυτοανάφλεξης του ανθρώπου, η ικανότητα του ανθρώπου να αλλάξει, να είναι κάτι πριν και μετά να είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο φορέας της απελευθέρωσης. Και αυτό είναι και το όραμα για την απελευθέρωση την οποία πρεσβεύουμε. Και αυτό, το ενδιαφέρον είναι το ότι μπορείς να πας σε εσκιμώους στην άκρη της Αλάσκα και να το συζητήσεις και θα το δεχθούν απολύτως. Μπορεί να πας στην κεντρική Αφρική, στο μαγευτικό Κονγκό. Συναντάμε ανθρώπους στο Εμπρός. Κάθε εβδομάδα έρχονται άνθρωποι από το Κονγκό και συζητάμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Παιδιά τα οποία τους υποχρεώνανε να παίρνουν τα πολυβόλια και να σκοτώνουν τους γείτονές τους όταν ήταν 10 χρονών και έρχονται στο Εμπρός, κλαίνε, πίνουν μια μπύρα, ακούνε psychedelic trance και μιλάμε μεταξύ μας. Εντάξει. Όταν την κάνεις αυτή τη συζήτηση, όλοι λάμπει το πρόσωπό τους και λένε ναι, αυτό. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο είναι φτιαγμένο για την ελευθερία. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Ένα όν το οποίο αγωνίζεται για την ελευθερία, οραματίζεται την ελευθερία και επιθυμεί να δημιουργήσει συνθήκες ευτυχισμένης ζωής ελευθέρων ανθρώπων. Εκεί έγκυται το συλλογικό. Το ότι εγώ θα νοιαστώ για σένα, γιατί η ευτυχία δικιά σου είναι ευτυχία δικιά μου. Είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Ο μόνος τρόπος να είμαι ελεύθερος είναι όλοι οι άλλοι γύρω μου να είναι ελεύθεροι. Δεν μπορώ να είμαι ελεύθερος μόνος μου. Εντάξει. Αλλά ο φορέας όμως αυτής της ελευθερίας είναι πάντα ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να είναι το συλλογικό. Οπότε, από αυτή τη λογική, ας πούμε, στο κενό δίκτυο αυτό το πράγμα το οποίο προσπαθούμε είναι ένα συνδυασμό, ας πούμε, της τυρνερικής παράδοσης που οδηγεί, ας πούμε, στον αναρχομηδενισμό και του αναρχοκομμουνισμού. Δηλαδή, οι επιδράσεις μας, δηλαδή, ουσιαστικά είναι δύσκολη σύμπλευση. Ναι, γιατί όταν το ένα πηγαίνει στη μια μεριά, χάνει την ικανότητα του να εμπνεύσει τους ανθρώπους. Ο αναρχοκομμουνισμός μπορεί να γίνει πάρα πολύ μια στήρα θεωρία, ένα στήρος ουτοπισμός, ας πούμε. Ενώ από την άλλη μεριά, ο αναρχομηδενισμός όταν πηγαίνει στα άκρα οδηγείται, ας πούμε, στις δολοφονίες και στα εγκλήματα. Εντάξει. Ο συνδυασμός όμως, ένας μέσος δρόμος ανάμεσα στον αναρχομηδενισμό, δηλαδή τον αναρχομηδενισμό με τη λογική τον αναρχοτομικισμό, δηλαδή το σεβασμό του ανθρώπου, της ελευθερίας του ατόμου, και τον αναρχοκομμουνισμό ως την κατάργηση, ας πούμε, των σχέσεων κυριαρχίας, την κατάργηση της εγχρήματης οικονομίας, την κατάργηση του χρήματος δηλαδή, και τη δωρεάν διανομή των αγαθών, δηλαδή το να παράγουμε τα πράγματα όλοι μαζί και να τα μοιραζόμαστε μεταξύ μας αναλόγως με τις ανάγκες μας. Ο πυρήνας δηλαδή της αναρχοκομμουνιστικής σκέψης, μέσω του Κροπότκιν και του Μαλατέστα, αυτά τα δύο πράγματα είναι, ας πούμε, που. Και μάλιστα ιστορικά οι αναρχοτομικιστές δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα με τους αναρχοκομμουνιστές. Ουσιαστικά δηλαδή οι αναρχοκομμουνιστές και οι αναρχοτομικιστές έχουν υπάρξει σε κοινότητες μαζί, ας πούμε, σε κοινότητες αγωνιζομένων ανθρώπων για πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια αντίφαση ανάμεσα στα δύο πράγματα. Ουσιαστικά δηλαδή το ένα ωφελείται από το άλλο σίγουρα. Γιατί το ένα, ας πούμε, δημιουργεί, ας πούμε, έναν τρόπο κοινωνικής οργάνωσης και το άλλο φέρνει τα υποκείμενα. Οπότε αυτό είναι το πολιτικό όραμα ουσιαστικά. Ωραία. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.